Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο ραντεβού της Τρίτης. Ακριβώς στις 6 πάμε μπάλα για τις επόμενες 2 ώρες με ένα ενδιαφέρον πάνελ, με αρκετές ειδήσεις και νέα από όλα τα γήπεδα της Αθήνας και του Πειραιά. Όλα τα νέα που προέκυψαν την εβδομάδα που πέρασε και το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, σε αυτό το οποίο θα εστιάσουμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής δεν είναι άλλος από τον μεγάλο τελικό της ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής που θα έχουμε αύριο το απόγευμα στο Κοροπή ανάμεσα στην Θύελλα Ραφίνας και τον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου. Να δώσω καταρχάς την καλησπέρα στην Φλόρα την Μακρή, η οποία φαντάζομαι ότι είναι πανέτοιμη και αυτή από την πλευρά της. Καλησπέρα σας. Φλόρα μου, τι γίνεται? Καλά, είμαι όντως πανέτοιμη. Και για τον αγώνα αύριο? Και για τον αγώνα. Γιατί ξέρεις ότι ο κόσμος ζητάει την Φλόρα τη Μακρή. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να είμαστε παρέα αύριο στο γήπεδο το απόγευμα για να δούμε από κοντά και τους φίλους και της Θύελλας και του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου σε έναν πραγματικά συναρπαστικό τελικό, ο οποίος ξεκίνησε από χθες με τα προεόρτια και μιλάω για το φαγοπότι που έδωσε προς τιμήν των δύο ομάδων, των παρατηρητών, των διαιτητών, η διοίκηση της Ψανά, ο κ. Παπαμακάριος. Σήμερα ξεκουράζονται, θέλω να πιστεύω, θα μάθουμε περισσότερα νέα, Φλόρα, από τους φίλους μας που είναι εδώ στο πάνελ και αύριο είναι το μεγάλο παιχνίδι. Την καλησπέρα μας στον Νίκο τον Τσαλίδη, ο οποίος είναι δίπλα μας για να μας βοηθήσει σε, σε αυτή την πρώτη ώρα. Νίκο. Καλησπέρα και από μένα, Γιάννη. Ο άνθρωπός μας στην Ανατολική Αττική. Ο άνθρωπός μας στην Ανατολική Αττική, πλούσια αγωνιστική δράση. Έχουμε βέβαια το μεγάλο τελικό αύριο που επισκιάζει τα πάντα. Θα δούμε τι θα γίνει. Δύο ομάδες πολύ ισχυρές, η Θύελλα Ραφίνας και ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου. Είναι οι δύο πιο ισχυρές ομάδες μαζί με το Κοροπή της Α' κατηγορίας. Όλα είναι ανοιχτά, θεωρώ. Θα γίνει ένα πολύ μεγάλο το παιχνίδι. 6 ώρα αύριο στο γήπεδο του Κοροπίου. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε γρήγορα, Φλόρα μου, να παρουσιάσουμε τους καλεσμένους και μετά να περάσουμε στις καρτούλες. Να ξεκινήσουμε για αυτόν ο οποίος ήρθε από το εξωτερικό ή να ξεκινήσουμε από τους εγχώριους? Ξεκινά από εκείνον που ήρθε από το εξωτερικό. Και δεν είναι άλλος από τον, για πες μας, αγαπημένο μας Πολ, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας σήμερα στο πάνελ. Παρακαλώ το σκηνοθέτη για τις λεπτομέρειες. Και ο οποίος μέχρι τις 7 η ώρα θα μας δώσει το στίγμα, αν και πολλοί λένε ότι έχει επιβιώσει ο Πολ. Εμείς τον εντοπίσαμε, του κάναμε και τα εισιτήρια και τον έχουμε δίπλα μας για να μας δώσει σήμερα, νάτος ο Πολ, να μας δώσει λοιπόν, τον έχουμε μέσα στη γυάλα. Να δούμε πού θα κάτσει ο Πολ. Στη Θύελλα Ραφίνας ή στον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου? Έτσι, ο σκηνοθέτης λέει λεμονάκι, ο Πολ δεν... Μην κάνετε zoom. Λοιπόν, λίγη υπομονή, μόλις μπήκε στη γυάλα ο Πολ, αρχίζει, εντοπίζει λίγο τα χρώματα, το πράσινο και το κόκκινο. Θα δούμε ποια θα είναι η ετοιμιγορία του για το αυριανό παιχνίδι. Θα περιμένουμε και τα μηνύματα των φίλων τηλεθεατών. Πάμε να καλησπερίσουμε, Φλόρα, τους καλεσμένους μας. Το Βαγγέλη Πρόδρομο, ποδοσφαιριστή της Θύελλας Ραφίνας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Και το Χρήστο Τσέβα, ποδοσφαιριστή Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου. Χρήστος ο Τσέβας. Τσέβα, συγγνώμη. Λοιπόν, Χριστάρα, καλησπέρα. Βαγγέλη, καλησπέρα και σε σένα. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε με την... Εμείς θέλουμε να είμαστε ακριβοδίκαιοι σαν εκπομπή. Γι' αυτό και φέραμε και το Μπολ. Για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, να μην υπάρχει, να είναι αντικειμενικά όλα. Έτσι, να μην μεροληπτήσουμε ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη πλευρά. Θα δούμε ποια θα είναι η ετοιμιγορία του. Ξεκινάω από τον Χρήστο τον Τσεβά, ο οποίος βέβαια το κάνουμε, αν δεν διαφωνεί και ο κύριος Προδρόμου, κάνουμε fair play. Τυπικά είναι φιλοξενούμενο, σας δώσουμε το λόγο στο φιλοξενούμενο. Χρήστο, ένα παιχνίδι γιορτή, χαρά, αλλά και ποιος δεν θέλει να πάρει αυτή την κούπα? Καλησπέρα καταρχάς. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας που έχετε καταφέρει και έχετε βγάλει στην επιφάνεια το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ευχόμαστε να γίνει ένα καλό παιχνίδι, όμορφο παιχνίδι, να το ευχαριστηθεί ο κόσμος και να φανεί αντάξιο των προσδοκιών όλων των θεατών που θα παρευρεθούν στο γήπεδο. Περιμένουμε κόσμο, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι θα έρθει κόσμο, ναι. Να βοηθήσει και λίγο καιρός. Νομίζω ότι θα υπάρχει πραγματικά αρκετός κόσμος στο γήπεδο. Την ίδια ερώτηση και στον Βαγγέλη, το Προδρόμο. Βαγγέλη,
τυπικά γηπεδούχοι, η Θύελλα Ραφίνας. Δύο ομάδες που θα έλεγα ότι κονταροκτυπιούνται στην κορυφή της πρώτης κατηγορίας σε ψανά. Τώρα καλούνται σε έναν αγώνα, μια και έξω, να καθαρίσουμε να πάρουμε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Φέτος παίξαμε δύο φορές, έχουμε από μία νίκη, οπότε τώρα ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Δύσκολο παίξαμε. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών όχι, γιατί κάθε χρόνο σχεδόν βρισκόμαστε. Δεν ξέρω. Τα πράγματα είναι ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο παιχνίδι και για τους δύο. Πιστεύω θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Δισαβαντάζω ότι χάσατε πρόσφατα στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι έχει ένα ψυχολογικό προβάδισμα ο Ολυμπιακός. Ψυχολογικό, λόγω της νίκης. Λόγω της νίκης. Ναι. Αλλά στο γήπεδο θα φάνουν όλα. Έτσι. Πράσινη εναντίον κόκκινων λοιπόν. Και ο Νίκος ο Τσαλίδης θέλω να μου δώσει, πρέπει να μας δώσει ο Νίκος λίγο τις τελευταίες λεπτομέρειες, το ρεπορτάζ, τι λένε τα δύο στρατόπεδα και πώς πήγε και η χθεσινή βραδιά. Αν βαριστομάχιασαν ή αν φύγανε ελαφρύ από εκεί από το τραπέζι. Νίκο. Λοιπόν, καταρχήν να τονίσουμε ότι οι δύο ομάδες δεν αντιμετωπίσουν αγωνιστικά προβλήματα, ούτε η Θύελλα ούτε ο Άγιος Στέφανος. Μοναδική απουσία για τη Θύελλα Ραφίνας είναι ο Χαρακτίδης, ο οποίος ωστόσο είναι μακροχώρινη εκτός και δεν υπολογίζεται. Θα επιστρέψει μόλις είναι έτοιμος και εν ώψη προφανώς των play-off, εάν και εφόσον η Θύελλα πάρει την πρωτιά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εν ώψη του αυριανού αγώνα, ο οποίος να θυμίσουμε είναι στο Αντώνης Πρίφτης στο γήπεδο του Κοροπίου 6 ώρα, η Σέντρα, αναμένεται πολύ κόσμο στο γήπεδο του Αντώνης Πρίβητης. Από εκεί και πέρα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σοκράτη Κιούρκου, του προπονητή της Παλίνης, ο οποίος έφυγε, το έχουμε αναφέρει, τραγική είδηση που έφυγε πριν από περίπου ένα μήνα από τη ζωή. Το τρόπαιο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα επιστρέφεται στην Ένωση, δηλαδή ο τροπεούχος θα επιστρέφει το τρόπαιο στην Ένωση και πάλι. Θα επιστρέφεται στην Ένωση το τρόπαιο και από εκεί και πέρα η ομάδα που θα το κατακτήσει τρεις φορές θα το πάρει δικό της, έτσι. Θα δοθεί βραβείο στον πιο νεαρό ποδοσφαιριστή που θα αγωνιστεί στον τελικό. Όλα αυτά τα μάθαμε στη χθεσινή γιορτή που έγινε στην Παιανία, το μεγάλο τραπέζι της Ένωσης. Νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στον πρόεδρο της Ψανά όσο και στον πρόεδρο της Επιτροπής Κυπέλλου, τον κύριο Φλαμπούρη. Ήταν μια υπέροχη βραδιά, παρευρεθήκαν οι ομάδες, οι πρόεδροι των ομάδων και νομίζω αξίζουν συγχαρητήρια. Αυτό λίγο μου φαίνεται παράξενο τώρα με το θέμα του Κυπέλλου, γιατί αν κάποιος το πάρει δύο φορές και δεν καταφέρει να το πάρει τρίτη, να μην έχει ένα αντίγραφο στην τροποδοθήκη του. Ναι, είναι στις τρεις φορές. Και να σημειώσουμε ότι δεν μετράει του Αγίου Στεφάνου η φορά, έτσι, που το είχε κατακτήσει πέρυσι. Αυτή η φορά δεν μετράει. Από τώρα ξεκινάει. Από τώρα. Από τώρα και στο εξής. Θα τα τσουγκρίσουμε εκεί με τη διοίκηση. Ένα κυπελάκι είναι, κύριε Παπαμακάριο, πόσο έχει. Δώστε τους εκεί τους ανθρώπους που ζουν και αναπνέουν και ξυπνάνε και ματώνουν και υδρώνουν για ένα κύπελο. Να μην το πάρουν και αυτό. Αμαρτία είναι. Ναι. Λοιπόν. Συνεχίζουμε, Νίκο. Λοιπόν, να κάνουμε καταρχήν μια ανασκόπηση, έτσι, στην Εψανά, τι έγινε το Σαββατοκυριακό. Α κατηγορία 28η αγωνιστική. Θύελλα Ραφίνας, Εθνικός Νέας Μάκρης 6-0. Έκανε ένα ζέσταμα, ας πούμε, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, η Θύελλα Ραφίνας. Επικράτησε άνετα της ομάδας της Νέας Μάκρης και διατηρείται στην κορυφή. Είναι το μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση και για τα play-off. Ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου ιτήθηκε με αρκετές ρεζέρβες, αγωνιζόμενος στην Παλαιά Φώκια 2-1 από τον Πρωτέα. Αόκορο-Πύ Λαυρωτική 0-0. Έγινε μεγάλο ντέρμπι στο Αντώνης Πρίφτης. Η Λαυρωτική κατάφερε και μπλόκαρε σε εισαγωγικά το Κοροπή και έτσι το Κοροπή έχασε την ευκαιρία να παραμείνει σε αναστρέψιμη διαφορά από την πρωτοπόρο Θύελλα. Αξίζει να σημειώσουμε επίσης στα μάτα Κεραυνός Κερατέας 2-2. Ο Κεραυνός δέχτηκε τον γκολ στο φινάλε, στο 95, ενώ ο Ολυμπιακός Λαυρίου Δόξα Κοροπίου έμειναν στο 1-1. Η Δόξα Κοροπίου του Γιάννη Μαγκίνα παλεύει για την παραμονή της, είναι δύσκολο, αλλά θα το παλέψει, θεωρώ, μέχρι τέλους. Αυτή ήταν η 28η αγωνιστική στην Α κατηγορία.
να προχωρήσουμε, Γιάννη, στη Β' κατηγορία απευθείας. Ναι, να το ολοκληρώσουμε για να πάμε μετά να περάσουμε στην Φλόρα για να μας δώσει τις λεπτομέρειες με τις κάρτες. Ωραία, Β' κατηγορία. Να ξεκινήσουμε από το Βουλιαγμένη Ραμνού σε γραμματικό. 27η αγωνιστική. Ήταν επεισοδιακό το παιχνίδι στη Βουλιαγμένη, διότι ένας φίλαθλος των γηπεδούχων, το αναφέρει και το φιλαγόνος με διακριτικά του Βουλιαγμένης, πέταξε μια πέτρα, ήταν χαλίκι, ήταν τώρα διήσταντη απόψεις. Κάτι πέταξε πάντως. Ναι, το φιλαγόνος πάντως λέει πέτρα. Έτσι, από ό,τι μας είπαν από το Ραμνούς γραμματικό. Πέτυχε τον τερματοφύλακα του Ραμνούς αναμετικού Κόλια. Ευτυχώς δεν τον τραβάτησε. Το παιχνίδι διακόπηκε για 12 λεπτά. Οι μεν του Ραμνούς γραμματικού έχουν πολλά παράπονα, τόσο από τη διαιτησία και κατ' επέκταση για το γεγονός πως δεν διέκοψε το παιχνίδι ο διαιτητής. Από τη Βουλιαγμένη μιλάνε για ένα περιστατικό το οποίο πήρε μεγάλες προεκτάσεις και δεν χρειαζόταν τόσες προβολής, ας πούμε, θεωρητικά. Πάντως είναι δυσάρεστο γεγονός αυτό. Νίκο, κανονικά, σύμφωνα και με αυτά τα οποία έχουμε δει πρόσφατα, έτσι, στα γήπεδα και με τις αποφάσεις του κ. Κοντονίδη, θα έπρεπε να διακοπεί ο αγώνας. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Οι νέες εντολές είναι πολύ αυστηρές που έχουν δοθεί στους διαιτητές. Τώρα, προφανώς ο διαιτητής θεώρησε ότι δεν τραυματίστηκε ο τερματοφύλακας του γραμματικού. Τώρα δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς τι συμβαίνει. Εγώ σας ενημερώνω τι λέει μία πλευρά και τι λέει η άλλη. Ναι. Νομίζω από εκεί και πέρα, αν θες τη γνώμη μου, νομίζω έπρεπε να διακοπεί το παιχνίδι, έτσι. Σωστά. Ωραία, συνεχίζουμε. Λοιπόν, Παμπεανικός Νικολακάκης. Ο Νικολακάκης πέρασε με 2-3 μεγάλη νίκη και συνεχίζει την κούρσα του στην κορυφή. Δεν χάνει με τίποτα την άνοδο. Έχασε ο Φαράκος. Έπεσε δύσκολα ο Φαράκος, πιο συγκεκριμένα 2-3. Και ναι, μάλιστα με ανατροπή έγινε αυτό το σκορ. Δηλαδή 2-0 ήταν ο Παμπεανικός. 2-0 και έχασε 2-3. Και το γύρισε 2-3 ο Νικολακάκης. Δεν έχασε ούτε εκεί στην έδρα της Παιανίας. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε εκπλήξεις. Άρης Βούλας νίκη Δροσιάς 3-0 και άνοιξε ο Οροπός 0-1, νίκη για τον Οροπό. Αυτές οι δύο ομάδες παλεύουν για τη δεύτερη θέση που θα τις δώσει το ειστήριο για την άνοδο. Κλείνουμε με τη γάμα κατηγορία 20η αγωνιστική, χωρίς εκπλήξεις και εδώ. ΑΕΜΕΝ Ιδίου, Φίβος Βάρης 3-2, το πιο αμφίροπο παιχνίδι θα λέγαμε. Ο Αστέρας Μενιδίου που προπορεύεται στην κορυφή διέλυσε τον Αστέρα Γλυκών Νερών με 8-1, ενώ ο Αυλώνας πέρασε από τον Αετό Πικερμίου 0-2 και διατηρήθηκε αυτός στο κόλπο της ανόδου. Επίσης, σκορ της αγωνιστικής ήταν και το Παλαβρικός Γέρακας 6-1. Ωραία. Αυτά και από την γάμα κατηγορία. Ωραία, άρα ολοκληρώσαμε με τις λεπτομέρειες για τα πρωταθλήματα. Μας μένει μόνο ο τελικός, στον οποίο θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο δρυμύτερη, αφού πάμε λίγο στην Φλόρα να μας δώσει τις καρτούλες και από πού θα μας ξεκινήσει, δεν ξέρω, η Φλόρα. Θα ξεκινήσουμε με την κίτρινη. Μία έχεις, πόσες έχεις? Μία κίτρινη, δύο κόκκινες και δύο μπλε. Ξανά, τις αύξησες τις κόκκινες. Ξανά. Πάμε. Τον Αριστίδη Σταύρου, ποδοσφαιριστή του ΑΟ Βίρονα, για την ενέργειά του να σπρώξει βία και εκτός φάσης αντίπαλο ποδοσφαιριστή, με συνέπεια να δει απευθείας την κόκκινη κάρτα και να αφήσει την ομάδα του με αριθμητικό μειονέκτημα στο 64ο λεπτό της συνάντησης με τον Χαλκιδονικό. Το καλό είναι βέβαια ότι κράτησε την νίκη, οπότε... Ο Βίρονας. Ο Βίρονας, ναι. Ναι, και δεν στοίχησε. Συνήθως βέβαια στοιχίζουν αυτά και μετά, ξέρεις, πέφτει και η μουρμούρα και η γκρίνια γιατί έφαγε στην κόκκινη και τα λοιπά. Εδώ στάθηκαν τυχεροί. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη κόκκινη. Στην πρώτη κόκκινη. Στον οπαδό του Άγιου Ιερόθεου που εξφενδώνησε μπουκάλι με νερό προς την πλευρά των ποδοσφαιριστών των Αγίων Αναργύρων μετά τη λήξη της αναμέτρησης των δύο ομάδων, με συνέπεια να χτυπήσει στο κεφάλι τον νεαρό ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων, Χάρη Στραβοκέφαλο. Θα περάσουμε. Συγγνώμη, για... Εντάξει, ξαναδώ λίγο την κάρτα, αν επιτρέπετε, κύριε σκηνοθέτα. Με το μπουκάλι χτύπησε στο κεφάλι του Χάρη Στραβοκέφαλο. Τον άνθρωπο του σαν κάτεψη. Λοιπόν,
Όλα τα έχει η Μαργιωρή, ο Φερετζές στην Ελλήνη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να πούμε χαριτολογώντας το έτσι, για το χάρι του στραβοκέφαλο ακούγονται πάρα πολύ καλά λόγια. Έτσι, άσχετα μου πήγε άλλος να το στραβώσει μια και καλή το κεφάλι με το μπουκάλι. Ο νεαρός ο οποίος έχει ξεκινήσει από τον πήγασο Πατησίων και έχει μια πολύ καλή εξέλιξη. Ακούγονται τα καλύτερα λόγια για τον νεαρό. Ωστόσο, εδώ αυτοί είναι αθεόφοβοι, έτσι δεν έχουν το Θεό τους. Άγιος Ιερόθεος με τους Άγιους Αναργύρους σκοτώνονται. Άμα οι Άγιοι μεταξύ τους δεν τα βρίσκουν, τι να πούμε κι εμείς. Θα πνιγούμε στις αμαρτίες. Πού πάμε, στη δεύτερη κόκκινη? Πάμε στη δεύτερη. Μόλις γυρίσουμε από την κόκκινη, θέλω λίγο το σκηνοθέτη να δούμε ο Πολ τι κάνει. Αν έχει ξυπνήσει και αν έχει πάει προς κάποια πλευρά. Πάμε λίγο. Στον οπαδό της Βουλιαχμένης, ο οποίος πέταξε πέτρα στον τερματοφύλακα του Άωρα Μνούς γραμματικού, Στέφανο Κόλλια, τον οποίο μάλιστα πέτυχε χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει. Γιάννη, είναι αυτό που έλεγε και ο Νίκος πριν. Ναι. Πήρε και από εμάς μια κόκκινη. Ναι, έτσι άξιζε. Λοιπόν, πάμε στις μπλε. Πού να πάμε, στην... Στις μπλε. Στην μπλε. Α, μετά τις κάρτες. Μετά τις κάρτες να δούμε τον Πολ. Δεν πιστεύω να φύγει ο Πολ. Δώσ' του λίγο χρόνο. Αλλά... πάμε λίγο στην μπλε, πάμε λίγο στην μπλε. Δύο μπλε και ώρα. Δύο. Πάμε στην πρώτη. Στον Πάρη Κωνσταντακόπουλο, αντιπρόεδρο της Ανθούπολης, για την έγκαιρη και καθοριστική παρέμβασή του πάνω στο Δημήτρη Θεοφανίδη, του Παπάγου, όταν ο τελευταίος έπεσε άτσαλα στο έδαφος μετά από σύγκρουση με αποτέλεσμα να γυρίσει η γλώσσα του. Θα έχουμε και τον Πάρη Κωνσταντακόπουλο σε πολύ λίγο, ναι. Να μιλήσουμε λίγο στον αέρα για αυτήν την πράξη του. Νομίζω ότι πρέπει να τις αναδεικνύουμε αυτές τις προσπάθειες. Δεν έχουμε μόνο τα κακώς κείμενα, έχουμε και τα καλώς κείμενα, τα οποία έχουν θέση σε αυτή την εκπομπή. Αυτοί οι οποίοι είναι άξιοι και οι οποίοι πραγματικά με τις πράξεις τους συμβάλλουν και βοηθούν το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο να πάει ένα βήμα πιο κάτω. Ακριβώς, Γιάννη. Συνεχίζουμε, Φλώρα. Επόμενη μπλε. Στον Μιχάλη Τσίκλο, ισχυρό άντρα του Ολυμπιακού Λαβρίου, ο οποίος παρήχε υλική βοήθεια στο πρώτο γυμνάσιο Λαβρίου, του οποίου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμών τον ευχαρίστησε με ανακοίνωση. Μάλιστα. Οι έχοντες, όπως λέει, στην παρούσα κρίση, καλό είναι να βοηθούν. Και ακριβώς εμείς, από τη στιγμή που βοηθούν, πρέπει να τους αναδεικνύουμε και να τους ευχαριστούμε. Κύπελο θα παίρνει ο κυπελούχος στην ετήσια γιορτή της Εψανά. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, εάν είναι από την διοίκηση της Ψανά, τότε μας λύθηκε και η απορία. Οκ, συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε καθόλου με αυτό το οποίο διαβάζουμε. Πάμε, Φλώρα, στην... Να δούμε και καλύτερη δεκάδα. Πάμε. Κοτσάκης, Αλσούπολη. Τζίτζης, Αγία Παρασκευή. Δακουτρός, Ολυμπιάδα. Ακριτίδης, Σούρμενα. Πάντου, ΑΟ Κοροπίου. Σκούρας, Δόξα Βύρωνα. Θεοδωρόπουλος, Εθνικός Πανοράματος. Κοκκιναράς, Καλαμάκι. Μονέ, Άταλος Νέας Περάμου. Μαριέτης, Θεία Λαραφίνας. Δρακοντίδης, Γούσου Αργυρούπολης. Λοιπόν, Γιάννη. Πάμε να δούμε και την... Φώτο της εβδομάδος, Φλώρα. Να τη δούμε και αυτήν. Μας έρχεται από... Από Ηρόδοτο, νομίζω. Ηρόδοτο. Ωραία. Μετά το μεγάλο διπλό στη Νέα Ιωνία είναι αυτή η φωτογραφία. Με 0-2. Μπράβο στα παιδιά, ναι, σωστά. Μπράβο στα παιδιά του Ηρόδοτου. Έτσι, που για λογαριασμό της εκπομπής και των φιλοτηλεθεατών μας έστειλαν αυτή τη φώτο. Συγχαρητήρια, λοιπόν. Σε όλους, να πάμε να δούμε λίγο τον Πολ σε τι κατάσταση είναι. Γιατί βλέπω να έχει πέσει σε χειμερή ανάρκη. Θα μείνει για πολύ εδώ ο Πολ. Φεύγει 10 η ώρα το βράδυ. Θα μείνει μέχρι τις 7 η ώρα να δούμε. Προς τη στιγμή δεν τον βλέπω. Προς τη Ελλάδα έχει πάει, μου φαίνεται. Όχι, 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 όχι. Δεν, εγώ βλέπω ότι όπως εισήλθε μέσα στη γυάλα,
Έτσι ακριβώς είναι μοιρασμένο μέχρι στιγμής το παιχνίδι, στη μέση. Είναι ο Πολ, δεν το βλέπω να κουνιέται. Δεν ξέρω τι θα γίνει λίγο αργότερα. Παράταση μας λέει μέχρι τώρα. Μέχρι στιγμής λέει παράταση. Μπορεί να νιώθει αμηχανία εκεί στη μέση. Τον βάλουμε κάπου εσένα, μόνο του εκτός. Βλέποντας εσένα, Φλόρα μου, είναι λογικό να έχει μπλοκάρει και το χταπόδι μας. Το κακό μου. Εκτός από όλους τους άλλους που μπλοκάρουν όταν σε βλέπουν. Λοιπόν, πάμε στους φίλους μας. Πάμε να ξεκινήσω, να δώσω το λόγο στον... ναι. Ο κύριος Κωνσταντακόπουλος είναι δίπλα. Ωραία, ωραία. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Κωνσταντακόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ενοχλούμε, σας ευχαριστούμε βασικά που είστε μαζί μας. Σας ενοχλούμε όμως. Καθόλου. Γιατί αυτό, αυτό επιτάσσει το καθήκον της δημοσιογραφικής διοντολογίας να αναδεικνύουμε και να έχουμε κοντά μας, να βγάζουμε κάποιες ενέργειες οι οποίες τις χρειάζεται τώρα στο τεχνικό ποδόσφαιρο, τις χρειάζεται ο συνάνθρωπός μας, τις χρειάζεται ο αθλητισμός, όλοι μας τις χρειαζόμαστε. Λοιπόν, σε μια εποχή πολύ δύσκολη, κύριε Κωνσταντακόπουλε, γνωρίζοντας τα προβλήματα που και την περιβίας και κρίσης και πείτε μας δύο κουβέντες λίγο για το ποδοσφαιριστή τον Δημήτρη Θεοφανίδη που μόλις αντιληφθήκατε εκεί ότι γύρισε η γλώσσα έτσι, στο γήπεδο της Χωράφας. Ναι. Πού ήσασταν εσείς εκείνη τη στιγμή? Εγώ είμαι ο αντιπρόεδρος της ομάδας Αμφούπολης και είχα καθόμουν στον πάρκο γιατί με γενική γέννητος αρχηγός βασικό. Βέβαια στο συγκεκριμένο αγώνα με έκανε γράψει οι διαιτητές στο φιλαγώνο σαν τους θεραπευτή που φυσικά δεν είμαι. Mm-hmm. Αλλά μόλις αντιλήφθηκα το περιστατικό, ήταν να το περιγράψω και λίγο, είχε γίνει μια βαθιά παλιά στην περιοχή της ομάδας του Παπάγου. Διεκδίκησαν την μπάλα τρεις παίκτες, ο τερματοφύλακας, ο Δημήτρης Θεοφανίδης και ένας δικός μας ποδοσφαιριστής της Αμφίπολης. Συγκρούστηκαν και τρεις στον αέρα και πέσανε και οι τρεις στο έδαφος. Οι δύο σηκωθήκαν, ο Δημήτρης έμεινε κάτω και άρχισαν σε πολύ γρήγορα. Αντιλήφθηκαν οι συμπαίκτες του γιατί ο Δημήτρης είχε χτυπήσει άσχημα και άρχισαν να φωνάζουν έντονα να μπει μέσα ο γιατρός. Ο γιατρός φυσικά έτρεξε πρώτος, ακολούθησα και εγώ πίσω μόλις κατάλαβα ότι το παιδί, ότι πιθανόν να είναι σοβαρός τραυματισμός, γιατί δεν είχαμε αντιληφθεί ότι είναι τόσο σοβαρός τραυματισμός. Όταν πήγα εγώ εκεί, κλάτρα το δευτερόλεπτο με τον γιατρό, ο γιατρός προσπαθούσε, είχε αντιληφθεί την κατάσταση και προσπαθούσε να το συνεφέρει. Εκεί θέλετε τώρα ότι λειτουργήσε λίγο το πατρικό αίσθηκτο, γιατί ήμουν μεγαλύτερος εκεί από όλους τους παρευρισκομένους και από τους φαιριστές και από τον γιατρό και από τους διαιτητές. Και πήρα μια πρωτοβουλία, επειδή το έχω ξανακάνει αυτό παλαιότερα πάλι σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Και έτσι κατάφερα εγώ να φέρουμε το παιδί, να του γυρίσουμε τη γλώσσα όπως λέμε και να τον. Να μην το επαναφέρουμε, αλλά να τον κάνουμε να ξαναβρίσκεται εσείς. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι ήταν συγκλονιστική και δύσκολη η διαδικασία. Παιδιά, δεν περιγράφεται αυτό που ζήσαμε τις στιγμές αυτές, δεν περιγράφεται με λόγια. Δηλαδή, αν το ζήσει κάποιος από κοντά, δεν περιγράφεται με λόγια. Γιατί πέρα από το θέμα του παιδιού, γνωρίζοντας ότι όλο αυτό πρέπει να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Από ό,τι μου είπαν μετά κάποιος φίλος γιατρός που μίλησα, 4-6 λεπτά έχει περιθώριο για να μην πάθει κάτι ο εγκέφαλος. Και από 10 λεπτά και πάνω, δεν το συζητάω, κινδυνεύει η ζωή του ανθρώπου. Πέρα λοιπόν από το δύσκολο της καταστάσεως, πέρα από τους συναντητές του, τους φίλαθρους στην Κερκίδα, όλοι όσοι ήταν στο γήπεδο, οι οποίοι άλλοι κλαίγανε, άλλοι φωνάζανε, άλλοι τραβάγανε τα μαλλιά τους. Τραγική ηρωνία μόλις υπόθεση είναι ότι εγώ αντιλήφθηκα όταν άρχισε ο Δημήτρης να συνέρχεται δίπλα μου έναν κύριο ο οποίος ήταν κάποιας ηλικίας. Εκ των υστέρων έμαθα ότι ήταν ο παππούς του, γιατί το παιδί αυτό είναι και ορφανό, το έχει μεγαλώσει ο παππούς. Και καταλαβαίνετε ότι ήταν στο γήπεδο και ο παππούς και η γιαγιά. Ο παππούς μπήκε μέσα στο γήπεδο, η γιαγιά έξω από τα κάγκελα φώναζε. Ήταν μια κατάσταση δηλαδή που δεν περιγράφεται με λόγια. Αλλά δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά και το παιδί είναι μια χαρά τώρα. Οπότε, κύριε Κωνσταντακόπουλε, έχετε επικοινωνήσει με την οικογένεια του νεαρού? Βεβαίως. Εμείς πήραμε σαν Κωνσταντακόπουλε, σαν Μπάρη Κωνσταντακόπουλος, πήραμε τηλέφωνο να μάθουμε για το παιδί και το απόγευμα και την άλλη μέρα. Αλλά και ο Δημήτρης με πήρε τηλέφωνο χθες το απόγευμα συγκεκριμένα. Μιλήσαμε και ο Δημήτρης και ο παππούς του. Εντάξει, κινηθήκαμε και λίγο. Βεβαίως με πήραν άνθρωποι και με ευχαρίστησαν. Χωρίς να περιμένεις ευχαριστώ σε μια περίπτωση, όταν κάνεις κάτι που
ο καθένας από εμάς, με την θέση μου, θα έκανε ακριβώς το ίδιο. Δεν νομίζω ότι έχω κάνει κάτι φοβερό. Απλώς πρόσφερα μια βοήθεια. Δεν έχω κάνει κάτι, δηλαδή να αισθάνομαι ότι έχω κάνει κάτι φοβερό. Κι όμως κάνατε. Λοιπόν, και πρέπει να σας πούμε δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εκ μέρους του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, εκ μέρους της αθλητικής οικογένειας, για αυτό το οποίο είχατε το θάρρος και την τόλμη να προσφέρετε στον νεαρό Δημήτρη. Αν έχω το χρόνο, λίγα τώρα θα καθυστερήσω. Παρακαλώ. Ότι πρέπει να κοιτάξουμε λίγο όλοι στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο την ιατρική κάλυψη. Πριν το παιχνίδι το δικό μας, έπαιζε το Άντερ 15, Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης και το πρόγραμμα της ΠΑΕ. Στο γήπεδο υπήρχε ασθενοφόρο. Παιδιά, δεν νομίζω ότι η ζωή των ποδοσφαιριστών που παίζουν στις ΠΑΕ αξίζει περισσότερο από τα παιδιά που παίζουν στο ασθενικό ποδόσφαιρο. Πρέπει όλοι να το κοιτάξουμε αυτό το θέμα για να υπάρχει ασθενοφόρο στους αγώνες. Ξέρω ότι είναι πάρα πολλοί αγώνες που γίνονται, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό, αλλά κάτι πρέπει να κάνουν. Κάτι πρέπει να γίνει. Για όλους εμάς που ασχολούμαστε με το ασθενικό ποδόσφαιρο. Αυτό. Ωραία. Σας ευχαριστούμε κύριε Κωνσταντακόπουλε για μια ακόμη φορά. Μάλιστα καλά. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, αυτά και από τον Αντιπρόεδρο της Ανθούπολης, τον Μπάρη Κωνσταντακόπουλο. Φλόρα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Να περάσουμε σε διαφημίσεις. Το χταπόδι, ρωτάει ο σκηνοθέτης. Το χταπόδι δεν έχω ιδέα να αντίληψη ακριβώς, γιατί δεν μπορώ να βγαίνω έξω από το πλάνο. Κινείται. Πάει προς τη Φλόρα. Όχι προς τα εμένα. Λοιπόν, πάει το χταποδάκι μας. Λοιπόν, Χρήστο, κράτα το εσύ προς τα εκεί. Πάμε σε διαφημιστικό break και επιστρέφουμε. Είστε ανασφάλιστοι ή ασφαλισμένοι, δώστε τέλος στην ταλαιπωρία και στις ουρές. Αποκτήστε τώρα τη χρυσή κάρτα Πάμε Υγεία. Σας παρέχουμε δωρεάν γιατρούς σε κλινικές, δωρεάν ετήσια check-up, δωρεάν καθαρισμό δοντιών στα καλύτερα οδοντιατρικά κέντρα, εκπτώσεις έως 80% για όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις στα καλύτερα διαγνωστικά κέντρα της Ελλάδας. Και όλα αυτά μόλις με 69 ευρώ από 120 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Και 99 ευρώ από 180 ευρώ για όλη σας την οικογένεια. Μόνο για τους τηλεθεατές της εκπομπής Πάμε Μπάλα. Φλόρα, έκανες φέτος check-up για να δεις τι κατάσταση είσαι? Ποιος κάθεται, Γιάννη μου, να κλείνει ραντεβού και να περιμένει 2 μήνες? Πρέπει να σου πω πως με την κάρτα υγείας Πάμε Υγεία, με ένα μόνο τηλεφώνημα έκανα δωρεάν check-up. Κάντε τώρα ένα δώρο στον εαυτό σας. Με την ατομική κάρτα Πάμε Υγεία μόλις στα 69 ευρώ και την οικογενειακή στα 99. Πάμε Υγεία. Για να είστε σίγουροι. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας και εκμεταλλευτείτε την προσφορά μας και αποκτήστε την κάρτα Πάμε Υγεία. Τηλεφωνήστε τώρα στο νούμερο που βλέπετε στην οθόνη σας. Τηλεφωνήστε τώρα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε 7 μοναδικά γήπεδα. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή σε ένα από τα πρωταθλήματα 5x5, 8x8 και 11x11. Διοργανώστε τις εκδηλώσεις και τα παιδικά σας πάρτι σε 2 μοναδικά κλειστά γήπεδα 5x5. Στο χώρο μας λειτουργούν ακαδημίες ποδοσφαίρου από 5 έως 15 ετών, καθώς και σχολή τερματοφυλάκων υπό την επίβλεψη έμπειρων προπονητών. Κηφισός FC Club. Η μαγεία του ευαγωνίζεστε. Αγορές χρυσού Gold Point. Λειτουργεί με κρατική άδεια. Ελληνική οικογενειακή επιχείρηση από το 1960 στο χώρο του κοσμήματος. Γιατί αν πραγματικά θέλεις να πάρεις τη μεγαλύτερη αξία των κοσμημάτων σου, επέλεξε το σωστό σημείο. Gold Point. Γιατί ο χρυσός έχει την αξία του. Μπορεί ένα έξυπνο τηλέφωνο
να είναι σταθερό. Αν είναι Panasonic Smart, μπορεί. Τα πρώτα και μοναδικά έξυπνα σταθερά τηλέφωνα είναι εδώ, με βραβευμένο design. Smart τεχνολογία. Σύνδεση στο ίντερνετ. Και GSM με απίστευτες δυνατότητες. Είναι η μοναδική σου smart επιλογή. Νέα σειρά σήματων τηλεφώνων. Panasonic Smart Detect. Η επικοινωνία αλλάζει. Εσύ? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε 7 μοναδικά γήπεδα. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή σε ένα από τα πρωταθλήματα 5x5, 8x8 και 11x11. Διοργανώστε τις εκδηλώσεις και τα παιδικά σας πάρτι σε 2 μοναδικά κλειστά γήπεδα 5x5. Στο χώρο μας λειτουργούν ακαδημίες ποδοσφαίρου από 5 έως 15 ετών, καθώς και σχολή τερματοφυλάκων υπό την επίβλεψη έμπειρων προπονητών. Κηφισός FC Club. Η μαγεία του ΕΒ αγωνίζεστε. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είχαμε εδώ πέρα διάφορα παιχνιδάκια με τον Μπολ, αλλά πρέπει να πάμε να κάνουμε την κλήρωσή μας, καθώς έτρεχε μέχρι την Κυριακή ο διαγωνισμός μέσα από το pamebala.gr για ένα ζευγάρι, για δύο τυχερούς που κερδίζουν ένα τραπέζι. Και θα πάω κατευθείαν στο Βαγγέλη του Προδρόμου να μας δώσει ένα νούμερο, Βαγγέλη, από το 1 μέχρι το 250. Βαγγέλη. Το 7. Το 7. Ναι. Του φίλου εγώ μου είμαι το 7, εγώ θα πάω να φάω. Του φίλου μου το χαρακτήρι που θα λείπει από τον τελικό. Το 7. Το 7 είναι, έπεσες και σε γυναίκα, έτσι. Η Αριστεία Στεφανίδου. Η Αριστεία Στεφανίδου, η οποία ήταν και από τις πρώτες και όλα που δηλώσανε, έτσι. Η οποία βέβαια θα ενημερωθεί με το mail που μας έχει δηλώσει, θα ενημερωθεί από την, από το Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Athletic Production για το πότε μπορεί να πάρει τον φίλο της ή την φίλη της για να πάει στο restaurant Diablos για την προσφορά του τραπεζιού. Λοιπόν, πάμε στον Χρήστο τον Τζεβά, ο οποίος, Χρήστο, από παιδική ηλικία, τα πρώτα βήματα, ερωτευμένος, μεγάλη αγάπη, πάθος, τι άλλο να χρησιμοποιήσω, με την ΑΕΚ. Φυσικά από εκεί και ύστερα ήρθανε άλλες ομάδες στην ιστορία. Θέλω να μας μιλήσεις λίγο για αυτήν την πορεία σου, γιατί είναι αξιοζήλευτη, είναι μια πορεία σε επαγγελματικά σαλόνια και φυσικά είναι και πολυτέλεια ο Χρήστος ο Τζεβάς σε αυτά τα πρωταθλήματα τα τοπικά τώρα, άσχετα αν είσαι λίγο πάνω από τα 25-26, κάπου εκεί υπολογίζω 27-29. Ωραία, λοιπόν, ούτε καν 30. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με την ΑΕΚ στα παιδικά τμήματα. Ναι, πήγα όταν ήμουν 8 χρονών εκεί. Συνέχισα και πέρασα από όλα τα τμήματα των Ακαδημιών. Και με προτροπή του κυρίου Μπάκεβιτς έγινα επαγγελματίας. Από εκεί και πέρα έκανα μια προετοιμασία με την ΑΕΚ, με τον κύριο Μπάκεβιτς. Συνέχεια έφυγε. Ήρθε ο Ντουμητρέσκου κάποια στιγμή, συνέχισα να είμαι εκεί. Την επόμενη χρονιά έκανα προετοιμασία με τον κύριο Σάντος. Δόθηκα δανεικός στον Ακράητο για 6 μήνες, επέστρεψα. Α ήταν ο Ακράητος τότε. Εκείνη την εποχή ήταν πρώτος, η Β' Εθνική ήθελε ενίσχυση για να ανέβει κατηγορία, όπως και τα καταφέραμε εκείνη τη χρονιά. Από εκεί και πέρα ανέβηκα στην Καρδίτσα, το οποίο είχε για να πάρω ακόμα περισσότερα παιχνίδια, και έμεινα και εκεί ένα χρόνο. Μετά γύρισα στην Αθήνα. Από όλων Αθηνών. Από όλων Αθηνών. Έπαιξα ένα εξάμηνο, το δεύτερο εξάμηνο του Από όλων Αθηνών, που σώσαμε την ομάδα ουσιαστικά, γιατί η ομάδα ήταν κάτω από τη γραμμή του επιβιβασμού. Και μετά κανονικά πήγαμε
Στα Σπάτα πήγα Δέλτα Εθνική μετά. Μετά πήγα στη Θήβα πάλι Γάμα Εθνική, ξαναγύρισα. Πολλές ομάδες. Να υποψιαστώ ότι έχεις και αναμνήσεις από τον συγχωρεμένο, να πούμε, συλληπιτήρια για τον Γιώργο τον Αγγελετόπουλο, σε ηλικία 88 χρονών στον Απόλλωνα, έτσι, πρόσφατα. Δεν ήταν όταν ήμουν εγώ. Ένας άνθρωπος ο οποίος για πολλά χρόνια, εν πάση περιπτώσει, με διάφορες θέσεις, ναι, με διάφορα πόστα, ήταν δεν ήμουν εγώ εκεί. Δίπλα στην ομάδα ο Γιώργος Αγγελετόπουλος. Ναι. Αν μου επιτρέπεις, ναι. Αν ο Χρήστος Τσεβάς είναι ερωτευμένος με την ΑΕΚ, νομίζω ο Προδρόμου Βαγγέλης, 33 ετών, είναι ερωτευμένος με τη Θήλα, έτσι. 10 χρόνια, δεκαετία. 10 χρόνια. Κλείνουμε φέτος. Ναι. Και δεν λέμε να σταματήσουμε. Μάλιστα. Εντάξει. 10 χρόνια. Και πότε θα σταματήσει, δηλαδή, από τη Θήλα? Αν υπάρχει μια πρόταση, παραδείγματος χάρη, από τον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου. Απ' τη Θήλα, εγώ δεν φεύγω. Τώρα βάζει φωτιές. Δεν με αφήνουν να φύγω κιόλας. Δεν σε αφήνουν. Μα είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά, όπου μπορεί να βγει ο κύριος Λεπαντατζής, έτσι, να στα σκάσει όρθια. Δεν έχει πρόβλημα. Σε φέρει καμιά βαλίτσα εκεί ο Κοσμάς και να σε πει άλλα. Τι θα κάνεις? Θα μου δώσουν περισσότερα. Θα του δώσει και αυτούς ο Κοσμάς. Δεν δέχονται. Με τίποτα, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλουμε. Δηλαδή, έχουμε δύο πακέτους αύριο. Κόντρα. Θα πάρει ο κύριος Λουκάτος τον Τσεβά ως απάντηση. Κάνουμε ανταλλαγή. Θα κάνουμε ανταλλαγή. Κάποτε κάνανε ανταλλαγή πληθυσμών, τώρα κάνουμε ανταλλαγή ποδοσφαιριστών. Πάση περιπτώσει, τον Πολ το βλέπω πολύ ανήσυχο μέσα στη γυάλα και δεν ξέρω, λίγο μετά τις 7 που θα αποχωρήσουν και οι ποδοσφαιριστές εδώ της Θήλας και θα τον πάρουν μαζί τους. Δεν ξέρω ποιος θα θέλει να τον πάρει όμως μαζί του, γιατί κάποιος που. Να το πάλι. Ο Πολ, γιατί αν ο Πολ δεν είναι σε καλή κατάσταση, το βλέπω να του πετάνε στον δρόμο. Λοιπόν, ωραία. Βαγγέλη, ποια είναι τα συν και ποια είναι τα πλην για το αυριανό παιχνίδι? Τα συν. Τα δικά σας. Τα δικά μας, ότι είμαστε ομάδα. Συν. Αυτό είναι το συν τόσα χρόνια σε αυτή την ομάδα. Και πιστεύω ότι έτσι θα μπούμε σαν ομάδα μέσα να διεκδικήσουμε το κύπελλο. Τι φοβάστε από τον Ολυμπιακό? Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλές μονάδες. Παίκτες που θα ήθελε κάθε ομάδα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν φοβόμαστε κάτι. Είναι πρόκληση για σας το γεγονός ότι να πάτε το κύπελλο στην πόλη της Ραφίνας και με δεδομένο ότι η Τριγλία, η ιδιαίτερη ομάδα της πόλης, έχει χάσει 4 τελικούς κυπέλου? Για μας πρώτη φορά η ομάδα στην ιστορία της φτάνει στον τελικό του κυπέλου και όλη η Ραφίνα θέλει το κύπελλο να είναι στη Ραφίνα. Και για μας ένας λόγος παραπάνω είναι να προσπαθήσουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω για να έρθει το κύπελλο στη Ραφίνα. Το θέλουμε όλοι και θα δώσουμε τα πάντα. Ποιος θα έχει πιο πολύ κόσμο? Εμείς πιστεύω ότι η δικά μας η εξέδρα θα γεμίσει. Υπάρχει δίψα, έχουμε ακαδημίες, πάρα πολλά παιδιά. Είναι όλοι καλεσμένοι και πιστεύω η δικιά μας εξέδρα θα είναι γεμάτη. Η απώλεια Χαρακτήδη θεωρείται σημαντική ή πλέον έχετε μάθει να ζείτε με αυτήν? Σίγουρα είναι σημαντική. Βαρόμετρο ο Αλέξης για μας τόσα χρόνια. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως είπα, είμαστε ομάδα. Είχαμε και τις προσθήκες του Καζάτζη που είναι επιθετικός και του Σερέτη που είναι στην άμυνα και πιστεύω ότι, όπως είπα, είμαστε ομάδα και θα καταφέρουμε και χωρίς τον Αλέξη και θα το αφιερώσουμε κιόλας. Να θεωρήσω ότι ο Καζάτζης έχει κάνει και απόσβηση, κάνει απόσβηση από τον Ιανουάριο? Έχει κάνει, ήδη με το κοροπή μας χάρισε την νίκη και είναι ένα πολύ έμπειρο παιδί, πραγματικά, ναι. Και μας βοηθάει. Προφανώς είναι και μεταγραφή ενώπιση των play-off, έτσι, εάν και εφόσον τελικά πάρετε την πρώτη θέση. Ακριβώς και για του χρόνου. Και για τον χρόνο. Του χρόνου εννοείς γάμα εθνική? Γάμα εθνική, εννοείται. Εννοείται. Μήνυμα ανόδου. Μόνο αυτό βλέπουμε. Ωραία. Χρήστος Τσεβάς, συν και πλην. Στα συν ξέρω ότι είναι ο Αντώνης ο Καρπούζας, έτσι. Ναι, με τον ερχομό του coach η ομάδα μπόρεσε και εισαγωγικά μέσα να συγκροτήθηκε. Μπόρεσε και διαχειρίστηκε το υλικό που έχει. Βλέπει γήπεδο ο Αντώνης, έτσι, Χρήστο, βλέπει. Δηλαδή μέσα στον αγώνα δεν είναι μόνο θεωρία και τα λοιπά. Ανακατεύει, το βλέπει. Το πρώτο πράγμα που είχε να κάνει ο κύριος Καρπούζας ήταν να δει τους παίχτες. Ο Άγιος Στεφάνος είχε παίχτες, οι οποίοι δεν μπόρεσαν
να δέσουν μέσα σε ένα σύνολο και να δημιουργήσουν ένα σύνολο που να είναι δυνατό. Από εκεί πέρα ο κύριος Καρπούλης μπόρεσε και μετέφερε μια ψυχολογία θετική στην ομάδα, ανασυγκρότησε ψυχολογικά όλους παίχτες και τον καθένα ξεχωριστά. Έτσι μας έδωσε το έβνασμα να προχωρήσουμε, να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Μην ξεχνάμε και ένα σερί που είχαμε κάνει στο δεύτερο γύρο, 18 παιχνίδια, μία ήττα, μία ισοπαλία. 18 νίκες που είχαμε κάνει. Από εκεί και πέρα, θέλω να δώσω και συγχαρητήρια και για τη διοίκηση του Αγίου Στεφάνου, τον κύριο Κοσμάλη Πατατζή, ο οποίος βοηθάει από όλες τις πλευρές στην ομάδα. Είναι ο κύριος Κοσμάς Λιπατατζής με τον κύριο Νίκο Αξιώτη, τον κύριο Δημήτρη Μακρύ και τον κύριο Παναγιώτη Αποστολόπουλο. Είναι οι βασικοί χρηματοδότες της ομάδας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, παρά το γεγονός ότι βρεθήκαμε εξ αρχής εκτός στόχων. Εκείνοι ήταν και είναι δίπλα μας, παρά την κρίση που μας έχει αυτή τη στιγμή τη χώρα μας. Είναι δίπλα μας και μας στηρίζει από όλες τις πλευρές. Μάλιστα. Χρήστο, παρακαλώ. Η ομάδα το θέλει το ίδιο όσο και πέρυσι. Εμείς θέλουμε να υπερασπιστούμε τον περσινό τίτλο. Το θέλουμε πάρα πολύ γιατί είχαμε δύο στόχους από την αρχή της σεζόν. Είχαμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Από τη στιγμή που βρεθήκαμε στον πρώτο γύρο σχετικά πίσω στη βαθμολογία, ο στόχος μας, ο μοναδικός αυτή τη στιγμή, είναι το κύπελο, η υπεράσπιση του περσινού τίτλου. Και να το πάρουμε αυτή τη στιγμή στον αυριανό τελικό. Αυτή θα είναι η χαρά μας, αυτό ευελπιστώ και αυτό εύχομαι για την ομάδα μου. Αυτό πέρσι δεν ήσουν, α? Όχι, πέρσι δεν ήμουν, δεν ήμουν στην ομάδα του. Άρα έχεις ένα λόγο να το γευτείς, να θες να το γευτείς φέτος. Βέβαια. Θέλω... Και μετά, θα το κάψετε μετά στο... Θα το κάψουμε στο μαγαζί του Προέδρου, ναι. Μετά. Καθαρίζει ο Πρόεδρος εκεί. Το γεγονός ότι η περσινή ομάδα κατά ένα μεγάλο ποσοστό έχει αλλάξει, έτσι, το ρόστερ. Σε μεγάλο βαθμό έχει αλλάξει η ομάδα. Είναι και η αιτία το ότι η ομάδα έχει μείνει πίσω στο βαθμολογικό πίνακα. Και δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε αύριο ένα οργανωμένο σύνολο, τη Θύελλα. Εμείς απ' την άλλη είμαστε ολοκληρωμένες ποδοσφαιρικές προσωπικότητες και πιστεύω ότι θα κριθεί το παιχνίδι σε λεπτομέρειες. Από εκεί και πέρα, κορμός δεν υπήρχε στην αρχή της σεζόν στον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου, ήταν όλα καινούρια παιδιά οι οποίοι μέσα από ό,τι μπορούσε ο καθένας να προσφέρει στην ομάδα καταφέραμε να κάνουμε ένα σερί, παρόλο που μείναμε πίσω όπως είπα και πριν. Αυτή τη στιγμή κοιτάμε, είμαστε εδώ, είμαστε στον τελικό, είναι ο μόνος στόχος που μας έχει απομείνει και κοιτάμε μόνο να το σηκώσουμε και να το πάρουμε. Αυτό θέλουμε όλοι στον Άγιο Στέφανο και αυτό ελπίζω να κάνουμε αύριο και να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας, ο οποίος τον προσκαλώ να έρθει στο γήπεδο και πιστεύω ότι θα έχουμε και εμείς από την πλευρά μας πάρα πολύ κόσμο. Τα μηνύματα που παίρνετε δηλαδή είναι... Τα μηνύματα είναι πολύ ενθαρρυντικά, μας πιστεύουν, γιατί πριν 10 μέρες κερδίσαμε τη Θύελλα στην έδρα μας. Ξέρουμε πώς παίζει ο αντίπαλος, έχουμε διαβάσει τον αντίπαλο, ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Παίζουμε σε ένα γήπεδο το οποίο είναι χόρτο κάτω, δεν ξέρω αν είναι ευνοϊκό. Για τον Τζόρι σίγουρα. Τον Τζόρι τον Αδριαδάκη εννοείται. ναι, ενδεχομένως, αλλά νομίζω ότι και ίδιος, έτσι. Είναι ίδιο. Ναι, δεν έχει ξεφύγει από τον τομή και φατσικά εννοείται, έτσι. Και παικτικά είναι πάρα... και το στυλάκι του και το τέτοιο. Και προσπαθούσα να το βγάλω φωτογραφίες στις προάλλες και δεν μου καθόταν οι φάσεις και ο ήλιος η κόντρα για να του κάνω αφιέρωμα. Εντάξει, και ο Αδριαδάκης είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει σε πλαστικό και εκείνος. Έχει και εμπειρίες. Όλα τα παιδιά πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας αποτελείται από παίκτες που έχουν παραστάσεις σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Παίζαν σε χόρτο φυσικά και νομίζω ότι μπορούν να τα απεξέλθουν σε μια πίεση όπως είναι το αυριανό παιχνίδι. Δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα. Και η ερώτηση είναι και για τους δύο. Ξενοδοχεία και τέτοια σήμερα κτλ. Δεν έχουμε, έτσι. Χαλαρά ο κύριος Καρπούζας σας άφησε. Ο κύριος Καρπούζας έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στους παίκτες του. Το έχουμε αποδείξει, οπότε μας έχει πει να μείνουμε σπίτι με τις οικογένειές μας, να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε, να φτιάξουμε την ψυχολογία μας και να πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι αύριο που μπορεί να είναι πάνω από 90 λεπτά, να έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Θα φύγετε, φαντάζομαι, από έχετε ραντεβού στο γήπεδο κατευθείαν ή θα φύγουμε με το Πούλμαν η αποστολή 3 η ώρα.
Ενδεχομένως θα είμαστε γύρω στις 4 παραδέρα στο γήπεδο για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε. Μάλιστα. Το πρόγραμμα της Θιέλλας. Εμείς 3 ώρα θα φύγουμε, γιατί μας ενημερώσαν ότι θα έχει κάποια τελετουργικά. Από εκεί πέρα και εμάς ο coach δεν χρειάζεται να μας πει κάτι. Όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και δεν έχουμε θέμα. Όλοι σπίτι ήσυχα και θα ανυπομονούμε. Μάλιστα. Εντάξει, εμείς να ευχηθούμε να γίνει ένα καλό παιχνίδι, έτσι. Να κερδίσει ο καλύτερος και νομίζω ότι θα είναι γιορτή του ποδοσφαίρου της Ανατολικής Αττικής αύριο στο Κοροπή. Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε ένα-δύο βιντεάκια για να μπορέσουμε μέχρι τις 7 περίπου που θα επιστρέψουμε από διάλειμμα να απελευθερώσουμε τους δύο ποδοσφαιριστές και να δούμε και την ετοιμιγορία του Πολ, ο οποίος τον βλέπω ότι αρχίζει και κινείται. Δεν αποκαλύπτουμε προς τα που πάει, αλλά κινείται. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα, πού θα πάει, θα το δούμε σε πολύ λίγο. Πάμε... να πάμε να δούμε λίγο κάποια από τα βίντεο της Αθήνας, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ωραία, θρίαμβος Αθηνών, Ηράκλειο, Φλόρα. 5 γκολ, πέντε για το Ηράκλειο, οι άλλοι 0. Λοιπόν, το οποίο ετοιμάζεται και για μπαράζ, και για μπαράζ το Ηράκλειο. Πάμε να το δούμε. Πρόβα στέψεις με πεντάρα για το Ηράκλειο, όπου με νίκη την επόμενη αγωνιστική κατακτάει και μαθηματικά τον τίτλο. Οι Μελανόλευκοι πραγματοποίησαν μία από τις καλύτερες εμφανίσεις τους τη φετινή σεζόν, σκορπώντας με 5-0 τον θρίαμβο Αθηνών μέσα στο γήπεδο του Τιμητού, μία αναμέτρηση που διεξήχθη στα πλαίσια της 25ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της ΑΕΠΣΑ. Σίγουρα, πριν τον αγώνα, δεν περίμενε κανείς πως θα υπήρχε αυτή η κατακράτως επικράτηση των φιλοξενούμενων. Αντιθέτως, όλοι ανέμεναν ένα ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ιστορικές όσο και ποιοτικές ομάδες. Από τη μία πλευρά, ο θρίαμβος θα κυνηγούσε βαθμό ή βαθμούς στη μάχη που δίνει για την αποφυγή της 13ης θέσης, και από την άλλη πλευρά το Ηράκλειο να κάνει ένα ακόμα βήμα προς τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου, πράγμα που έγινε τελικά, αφού αναζητάει πλέον μία νίκη για να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Όσον αφορά τον αγώνα, προφανώς η ομάδα του Κώστα Ψηρόπουλου ήταν καλύτερη, με τη μόνη ένσταση που υπάρχει να είναι για την έκταση του σκορ, καθώς οι γηπεδούχοι δεν ήταν τόσο κακοί όσο μαρτυρά το εύρος της ήττας τους. Αξίζει να σημειωθεί πως και τα 5 τέρματα του Ηρακλείου πέτυχαν διαφορετικοί παίκτες. Πρώτο Γαλιμέρι στο 10, με όμορφο πλασέ, άνοιξε το σκόρ για τους φιλοξενούμενους. Ενώ στο 32 Καλιαμπάκας έδωσε αέρα 2 τερμάτων στην ομάδα των Βορείων Προαστίων. Οι Μελανόλευκοι μπήκαν το ίδιο δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Τζανέτο να ανεβάζει το δίκτυο του σκορ στο 3-0. Στο 70 ο Καλιμέρης μπήκε στην περιοχή, όπου και ανατράπηκε από το λιώσι, με την εσχάτη των μηνών να την αναλαμβάνει ο Χίσο για να κάνει το 4-0. Το τελικό 5-0 υπέρ των φιλοξενούμενων διαμόρφωσε ο Μπράχο στο 89. Και πάμε να δούμε το ντέρμπι της Β' κατηγορίας, Φλόρα. Πετράλωνα Αλσούπολ. Το οποίο ως ντέρμπι ήρθε χ 1-1. Δεν μας τα λέει καλά εκεί ο κύριος Βεστάρχης, ο φίλος μας. Στεναχώριες έχουμε. 1-1. Πάμε να το δούμε. Αμφίρροπο μέχρι το τέλος ήταν το μάτς στο γήπεδο του Ρουφ ανάμεσα στα Πετράλωνα και την Αλσούπολη, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 και να αφήνουν πολύτιμους βαθμούς στη μάχη της ανόδου στον δεύτερο όμιλο της Β' ΕΠΣΑ. Οι γηπεδούχοι δέχτηκαν την ψυχρολουσία μόλις το πρώτο λεπτό, όταν ο Μπουρλέσης με τρομερό διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 για την Αλσούπολη. Τα Πετράλωνα στάθηκαν άτυχα σε δύο περιπτώσεις, αφού στο 7 ο Παπανδρέου σημάδεψε το δοκάρι της εστίας του Κοτσάκη, με τον ίδιο παίκτη να στέλνει για δεύτερη φορά την μπάλα στο δοκάρι στο 17, και αφού είχε προηγηθεί παρέμβαση από τον πορτιέρο των φιλοξενούμενων. Τελικά οι Κιανέρυθροι έφτασαν στην ισοφάριση στο 27, με τον Παπανδρέου να κερδίζει πέναλτι μετά το μαρκάρισμα του Σόντα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ρόκο, ο οποίος και ευστόχησε, κάνοντας το 1-1. Όπως και στο πρώτο μέρος, έτσι και στο δεύτερο οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά και έφτασαν κοντά σε ένα δεύτερο γκολ, όμως ο Καπακτσόγλου δήλωσε το παρόν στο καλό σουτ του Πατρινού. Ακόμη μια καλή ευκαιρία από πλευράς Πετραλώνων ήταν αυτή του 75ου λεπτού, όμως ο Κοτσάκης στέρισε την ευκαιρία από τον Ρόκο να χρηστεί σκόρερ για δεύτερη φορά. Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε στην ιδιαιτερότητα αυτού του παιχνιδιού. Μας κρατά μια πικρή γεύση από το ματς, διότι καταφέραμε να προηγηθούμε και σφαριστήκαμε ένα πέναλτι το οποίο
Ένα απέναντι το οποίο ήταν λίγο αφισβητούμενο. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε στο μάτς. Δυστυχώς μας σοφάρισαμε ένα πέναλτι. Καλός ή κακός έγινε. Τίποτα. Τώρα θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο όσο γίνεται δυνατόν να τερματίσουμε πιο ψηλά στη βαθμολογία. Ήμασταν πολύ δυνατοί, καλοί. Δυστυχώς η διετησία για άλλη μια φορά μας έσφαξε, μπορώ να πω πάλι. Και συνεχίζουμε ενωμένοι. Μια ομάδα είμαστε, μια οικογένεια. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε για τελευταία φορά στους φίλους μας, τον Χρήστο, τον Τζεβά και τον Βαγγέλη του Προδρόμου, αφού πρώτα δούμε με τη βοήθεια του σκηνοθέτη την αποφασιστικότητα του Πόλο, ο οποίος έβγαλε νικητή τελικά. Όσοι πιστεύαν ότι ο αγώνας θα λήξει ισόπαλος ή πάει στην παράταση, πάμε λίγο να δούμε, κύριε σκηνοθέτα, τι έχει αποφασίσει ο Πόλο. Θύελα Ραφίνας. Κουράστηκε μέχρι εκεί, λοιπόν, και μετά πέθανε. Το χταπόδι μας ο Πολ πήγε στη Θύελα Ραφίνας. Λοιπόν, λυπάμαι κύριε Λεπατατζή, αλλά... λοιπόν, το χταποδάκι μας λοιπόν, όπως το βλέπετε, πήγε στη Θύελα Ραφίνας. Ο Πολ, αυτή είναι η απόφασή του. Έχουμε λοιπόν νικητή για τον τελικό του κυπέλου αύριο στις 6 ώρα. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε να το δείτε. Απλά σας το λέμε για να μην χάνετε χρόνο, ότι η Ραφίνα είναι πλέον κυπελούχος 2014-2015. Φλόρα, γιατί γελάς? Έτσι είναι τα πράγματα. Ο Χρήστος Τσεβάς δεν ξέρω άμα... Εγώ νομίζω ότι το χταπόδι πήγε στη Θύελα Ραφίνας λόγω θάλασσας και λόγω επιβίωσης, για κανένα λόγο. Α, πήγε να επιβιώσει. Εξαναγκαστικά. Λόγω θάλασσας, ναι, επειδή η Ραφίνα βρίσκεται πιο κοντά στη θάλασσα. Γι' αυτό πήγε. Λίγο νερό, λίγο, όπως το λέει, και λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Πώς ναι. Το έλεγε η τέτοια. Λοιπόν. Ορίστε. Μαγγέλη, πιλεσί. Λίγο πατασί. Η αρχή έγινε. Τώρα περιμένουμε αύριο να το δικαιώσουμε. Βαγγέλη, αισιόδοξο σε βλέπω, έτσι κατευθείαν. Το περίμενε δηλαδή ότι θα κινηθεί προς την πλευρά σας ο Πολ? Όχι, περίμενα ότι θα μείνει στη μέση. Παράταση θα δει. Αλλά... δεν πιστεύω τώρα να το παίξετε χαλάρα το παιχνίδι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμάς μας δίνει ακόμα ένα κίνητρο. Έτσι, να διαψεύσουμε το χταπόδι. Λοιπόν, ένας φίλος έστειλε ένα μήνυμα τώρα μέσα στο Facebook και λέει: είναι σουρωμένο το χταπόδι. Σουρωμένο δεν είναι σε καμία περίπτωση, και αυτή εδώ η εκπομπή ξέρει πάντα να λέει τα πράγματα με το όνομά της. Τώρα, το ότι είχαμε και τη βοήθεια από το Πολ, εδώ έβγαλε παγκόσμιο πρωταθλητή. Δεν έβγαλε κυπελούχο εψανά. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ μιλες ποτέ. Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε αύριο το απόγευμα. Μπορεί λοιπόν να βγει λάθος μια φορά ο κακόμενος. Δύσκολα, 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 Φλόρα, δύσκολα. Έβγαλε Θύελα Ραφίνας. Τι έχεις πάθει? Το πιστεύει. Το έχεις πιστεύεις κι εσύ. Φλόρα, αύριο ποιον υποστηρίζεις? Παιδιά, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω. Κοίταξε, ο ένας φοράει πράσινα και ο άλλος κόκκινα. Άμα το πάμε με χρώμα... Ναι, πρόσεξε τι θα πεις. Πάλι δεν θα πω. Κατεβάστε τα μικρόφωνα. Κοίτα να τόσο Πολ, ξαναβγείτε. Πάρτε τον. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη, τον Προδρόμου. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία αύριο. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, πάνω απ' όλα υγεία, και εύχομαι να προσφέρετε καλό θέαμα και να το ευχαριστηθείτε πάνω απ' όλα. Όπως και την Τετάρτη στην Θεσσαλονίκη είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε έναν απίστευτο 20ετίας, θεωρώ εγώ, τελικό ανάμεσα σε δύο ομάδες, που στο τέλος, όταν κάναμε τη συνεντεύξη στα παιδιά, αυτό που σκεφτόμασταν και τους είπαμε ήταν ότι δεν θα θυμόμαστε ποιος πήρε το κύπελο, θα θυμάμαστε ότι δύο ομάδες, η Νίκη Μεσημερίου και η Λιούπολη, μας έκαναν σε όλο τον αγώνα και στην παράταση να τρίβουμε τα μάτια μας για το αμφισκόρ. Να φανταστείς ότι ο παλιός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Θέμελης, κατάφερε στο 93, στο 122, στο 122, ήταν στα λεπτά της παράτασης της καθυστερήσεις. Κατέβηκε και αυτός, άπλωσε το πόδι του σε κάποια αυτή αναμπουμπούλα και έβαλε τον γκολ και πήγανε στα πέναλτι μετά. Σε μιλάω τώρα για, είχε και 4-5 χιλιάδες κόσμο στην Τούμπα.
απίστευτες συγκινήσεις. Τέτοια θέλουμε να δούμε αύριο. Μαγάρι. Πες μας λοιπόν μια και την ευχή σου για αύριο και να πάμε μετά στον Χρήστο. Η ευχή μου είναι να φύγουμε μετά και να είμαστε όπως είμαστε και χθες στο τραπέζι, αγκαλιασμένοι. Όποιος και να πάρει το κύπελο. Μπράβο. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Μπράβο. Και να πάτε μετά σπίτι να φάτε το μπολ. Λοιπόν, Χρήστο, τη δική σου την ευχή. Εγώ θέλω να γίνει ένα όμορφο παιχνίδι, να το ευχαριστηθεί ο κόσμος. Φυσικά να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας, να το σηκώσουμε, θέλουμε πολύ. Εκ μέρους είναι και από τους συμπαίκτες μου ένα μήνυμα που μου δώσανε πριν έρθω στην εκπομπή. Να μεταφέρω και τις ευχές τις δικές τους και ότι είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση μετά τη νίκη που κάναμε και στο πρωτάθλημα. Και όπως είπε και ο Βαγγέλης δίπλα μου, είναι ένα παιχνίδι που είναι μόνο μέσα στο γήπεδο. 90 λεπτά, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Μπορεί να υπάρχει ένταση, μπορεί να μην υπάρχει. Ελπίζουμε να δει ο κόσμος ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και να το ευχαριστηθεί. Και ευχαριστούμε και εσάς για την προβολή του τελικού, που σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Θυμίζει, είναι πρότυπα επαγγελματικά, τα οποία τα έχω ζήσει παλιότερα και νομίζω ότι είναι ακριβώς τα ίδια. Και πολύ καλύτερα από τα επαγγελματικά εμείς. Ενδεχομένως. Τολμούμε να πούμε. Έτσι, γιατί εμείς έχουμε μέσα την αγνότητα, την καθαρότητα της ψυχής, την φιλοσοφία του έργου. Άστα τώρα αυτά, τον έχεις στεναχωρήσει τον άνθρωπο. Λοιπόν, με γιατί το πόδι που εγώ, ο Πολ. Λοιπόν, και με την ευκαιρία πρωτού πάμε στις διαφημίσεις, να ευχαριστήσω και το Μόμις, τα καταστήματα Μόμις στην Πανεπιστημίου για την ευγενική χορηγία και τη συμπαράσταση των εργαλείων και όλων των απαραίτητων εδώ για να βάλουμε και τον Πολ μέσα και να το τρέξουμε όλο το project. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρία Μακρύ. Είστε ανασφάλιστοι ή ασφαλισμένοι? Δώστε τέλος στην ταλαιπωρία και στις ουρές. Αποκτήστε τώρα τη χρυσή κάρτα Πάμε Υγεία. Σας παρέχουμε δωρεάν γιατρούς σε κλινικές, δωρεάν ετήσια check-up, δωρεάν καθαρισμό δοντιών στα καλύτερα οδοντιατρικά κέντρα, εκπτώσεις έως 80% για όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις στα καλύτερα διαγνωστικά κέντρα της Ελλάδας. Και όλα αυτά μόλις με 69 ευρώ από 120 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Και 99 ευρώ από 180 ευρώ για όλη σας την οικογένεια. Μόνο για τους τηλεθεατές της εκπομπής Πάμε Μπάλα. Φλώρα, έκανες φέτος check-up για να δεις τι κατάσταση είσαι? Ποιος κάθεται, Γιάννη μου, να κλείνει ραντεβού και να περιμένει 2 μήνες? Πρέπει να σου πω πως με την κάρτα υγείας Πάμε Υγεία, με ένα μόνο τηλεφώνημα έκανα δωρεάν check-up. Κάντε τώρα ένα δώρο στον εαυτό σας. Με την ατομική κάρτα Πάμε Υγεία μόλις στα 69 ευρώ και την οικογενειακή στα 99. Πάμε Υγεία. Για να είστε σίγουροι. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας και εκμεταλλευτείτε την προσφορά μας και αποκτήστε την κάρτα Πάμε Υγεία. Τηλεφωνήστε τώρα στο νούμερο που βλέπετε στην οθόνη σας. Τηλεφωνήστε τώρα. Ηλεκτρονικό τσιγαράδικο. Το να κόψεις το κάπνισμα είναι θέμα τιμής. Για να το κάνεις, υπάρχει το ηλεκτρονικό τσιγαράδικο. Τα πάντα για το ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αλυσίδα καταστημάτων μας και στο www.310.gr και 210-9246-682. Φραντζή 53 και υπόνακτος Νέος Κόσμος Αθήνα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε 7 μοναδικά γήπεδα. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή σε ένα από τα πρωταθλήματα 5x5, 8x8 και 11x11. Διοργανώστε τις εκδηλώσεις και τα παιδικά σας πάρτι σε 2 μοναδικά κλειστά γήπεδα 5x5. Στο χώρο μας λειτουργούν ακαδημίες ποδοσφαίρου από 5 έως 15 ετών, καθώς και σχολή τερματοφυλάκων υπό την επίβλεψη έμπειρων προπονητών. Κηφισός FC Club. Η μαγεία του ευαγωνίζεστε.
Αγορές χρυσού Gold Point. Λειτουργεί με κρατική άδεια. Ελληνική οικογενειακή επιχείρηση από το 1960 στο χώρο του κοσμήματος. Γιατί αν πραγματικά θέλεις να πάρεις τη μεγαλύτερη αξία των κοσμημάτων σου, επέλεξε το σωστό σημείο. Gold Point. Γιατί ο χρυσός έχει την αξία του. Ξεκινάμε βίντεο, τη δεύτερη ώρα με βίντεο. Πάμε να δούμε τι έγινε στο γήπεδο Μία Ρίστ με το Ούσου και Σαριανής και τον Άγιο Θωμά. Αν και δυσκολεύτηκε η Αγία Παρασκευή, επικράτησε μέσα στους Αγίους Αναργύρους της Ελπίδας με 2-1 και διατήρησε έτσι τις λιγοστές πιθανότητες που έχει για τον τίτλο. Όμως, η νίκη των φιλοξενούμενων αποδείχθηκε πύριος, αφού έχασαν έναν πολύ σημαντικό παίκτη για τη συνέχεια του πρωταθλήματος λόγω τραυματισμού. Πιο συγκεκριμένα, ήταν το 50 λεπτό όταν ο Εξιντάρας συγκρούστηκε με τον Χαρατσάρη με συνέπεια να βγάλει τον ώμο του και να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Η κατάσταση του μεσοεπιθετικού της Σάντα θα εξακριβωθεί την Παρασκευή όταν και θα γίνει μαγνητική. Το μόνο βέβαιο όμως είναι ότι χάνει το υπόλοιπο της σεζόν. Αν μέσα σε αυτά προσθεθεί και αποβολή του Τζίτζι στο 59, τότε την ερχόμενη αγωνιστική ομάδα του Τάσου Δημητρίου θα παραταχθεί με δύο σοβαρές απώλειες. Όσον αφορά την Ελπίδα Αγίων Αναργύρων, πάλεψε το ματς και είχε τις ευκαιρίες για να σοβαρήσει, όμως δεν τα κατάφερε και έτσι παρέμεινε στη 14η θέση. Το θετικό είναι ότι την ερχόμενη αγωνιστική υπάρχει το ματς με τον Ακάδημο, με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων να παίρνει τρεις εύκολους βαθμούς στα χαρτιά και πιθανόν να ξεπεράσει την Πεύκη, που την ίδια ώρα θα έχει δύσκολο έργο καθώς υποδέχεται το πρωτοπόρο Εγάλεο. Στη διακύμανση του σκορ τώρα, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν μόλις το 4 με τον Σπύρου. Όμως, στο 26 ο Καράμπελας κέρδισε πέναλτι από τον Καραπιπέρι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο ίδιος, φέρνοντας το ματς στα ίσια. Το τελικό 2-1 υπέρ των Μελανόλευκων διαμορφώθηκε μόλις το 36 από τον Τζίτζι, μετά από σέντρα σούτ που επιχείρησε από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον Αργυρόπουλο. Λοιπόν, επιστρέφουμε βέβαια. Η Ελπίδα Αγίων Αναργύρων με την Αγία Παρασκευή ήταν το παιχνίδι που είδαμε. Το 1-2, ο δαίμονας καμιά φορά. Σε μια ζωντανή εκπομπή συμβαίνουν και αυτά. Συγχωρέστε μας. Πάμε να καλησπέρισουμε καταρχάς τον Κώστα Μιχάλη, προπονητή Άρης Πετρούπολης. Κώστα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Να είστε καλά. Εγώ βέβαια τον Άρη Πετρούπολης, να πω την αλήθεια, περισσότερο τον έχω στο μυαλό μου ως Βορειοελλαδίτης από τον Αλέξη το Γκούγια και από όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς ακούστηκαν και βγαίνανε για την Πετρούπολη περισσότερο. Αλλά σήμερα θα μάθουμε περισσότερα πράγματα από κοντά, από σένα Κώστα, για το τι ακριβώς συμβαίνει στην ομάδα και κάποια πράγματα διοικητικά ενδεχομένως και στο αγωνιστικό κομμάτι που μας ενδιαφέρει κυρίως. Ο Δημήτρης ο Θεοδόρου επίσης είναι δίπλα μας στο πάνελ για την ΓΑΜΑ Εθνική. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Και ο Νίκος ο Τζαλίδης, ο οποίος παραμένει δίπλα μας διότι θα μας δώσει ενημέρωση από την ΕΠΣΔΑ απούσας της κυρίας Μεθενίτη, η οποία είναι κλινήτης. Έτσι, ακριβώς, Νίκο. Γιάννη, ακριβώς. Να ευχηθούμε περαστικά στη Μαρία. Η εποχή μας είναι. Εντάξει. Λοιπόν, κατευθείαν δίνω τον λόγο στον κύριο Μιχάλη να μας πει δύο κουβεντούλες για την φετινή πορεία του Άρη Πετρούπολης και για την νίκη της βέβαια επί του Μικρασιατικού με 2-1. Ναι, το τελευταίο παιχνίδι. Το τελευταίο αποτέλεσμα. Ναι. Κοιτάξτε, ο Άρης Πετρούπολης ξεκίνησε φέτο με διαφορετικό στόχο από τις υπόλοιπες χρονιές. Το καλοκαίρι η καινούργια διοίκηση με τον κύριο Τζαγκαράκη δεν βρήκε ουσιαστικά πολλά δελτία στην ομάδα, κάτι που οδήγησε τον σύλλογο στο να στραφεί στις υποδομές του. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό.
αλλά και ρίσκο. Ρίσκο γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν μια ομάδα με την ιστορία του Άρη στραφεί αποκλειστικά και μόνο στις υποδομές και προσπαθήσει να παίξει με μικρά παιδιά, είναι ρίσκο γιατί υπάρχει πίεση, υπάρχει κόσμος, υπάρχουν όλα αυτά που καταλαβαίνετε δημιουργούν θέματα στην ομάδα. Σαφώς. Η ομάδα λοιπόν προσπάθησε να ανεβάσει κάποια παιδιά από τη δεύτερη ομάδα, το έκανε αυτό και συγχρόνως να πάρει και πέντε λότο. Πέντε λότο, όταν λέω, εννοώ πέντε ποδοσφαιριστές οι οποίοι να έχουν τη δυνατότητα, έμπειροι, μεγάλοι, να βοηθήσουν τους μικρούς και να μας οδηγήσουν σε μια πορεία ασφαλή, έτσι ώστε να μην έχουμε κινδύνους και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στο τέλος του πρωταθλήματος. Αυτό ήταν ο στόχος. Αν τώρα τα πράγματα πηγαίνανε καλά, στη συνέχεια του πρωταθλήματος, δηλαδή το Δεκέμβρη, τον Ιανουάριο, θα φροντίζαμε να ενισχύσουμε την ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε καλά, προχωρήσαμε πάρα πολύ καλά τις πρώτες 8 αγωνιστικές. Βέβαια, σε κάποια στιγμή είπατε και εσείς εδώ από την εκπομπή σας ότι θα κάνουμε κοιλιά και την κάναμε. Λοιπόν. Γελάς, Γιάννη, την αλήθεια λέμε τώρα. Τα προβλέπω, τι να κάνω. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το τελείωμα του πρώτου γύρου μας έφερε γύρω στους 9 βαθμούς πίσω από την δεύτερη τρίτη θέση. Οπότε εκεί αποφασίστηκε να ενισχύσουμε την ομάδα. Βάλαμε στην ομάδα 4 καινούργια παιδιά. Τον Τζομπανάκο, τον Κότσαλο, τον Μπαούρη και τον Πάγια. Και από το δεύτερο γύρο και μετά η προσπάθεια που έχει γίνει είναι πάρα πολύ καλή, με την έννοια ότι έχουμε στα 7 παιχνίδια 4 νίκες και 3 ισοπαλίες, που κάτω από άλλες συνθήκες θα ήταν πολύ καλό για την ομάδα, πολύ επιταλτισμό, αλλά όταν είσαι 9 πόντους πίσω και επειδή υπάρχουν και άλλες ομάδες που παίζουν, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από την νίκη. Μάλιστα. Ο Κότσαλος έχει κάποια σχέση με τον Βαγγέλη τον Κότσαλο? Ναι, είναι ανιψιός του. Ανιψιός του. Ανιψιός του και πάρα πολύ καλός παίκτης. Να υποψιαστώ ότι παίζει και στα χαφ. Είναι αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ. Αμυντικογενής και ο Βαγγέλης. Ναι. Τον οποίο έχω να δω και ήταν πάλι ποτέ στην Καλαμαριά. Πολλά χρόνια στον Άρη Πετρούπολης προπονητής και ο κύριος Κότσαλος. Μάλιστα. Εδώ στην Αθήνα είναι, έτσι. Εδώ στην Αθήνα είναι, στη Χρυσούπολη. Θα τον βρω. Προπονητής. Θα τον βρω τον Βαγγελάρο. Λοιπόν, ωραία. Πήραμε μια πρώτη γεύση από Άρη Πετρούπολης. Δημήτρη Θεοδόρου, να κάνουμε και μια βόλτα να ξεκινήσουμε για τη Γάμα Εθνική. Να μας δώσει μια γεύση λίγο τι γίνεται. Είχαμε την 21η αγωνιστική στον τέταρτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Η έκτη από το τέλος, πέντε απομένουν και πλέον, Γιάννη, νομίζω ότι τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει στην κορυφή, όχι στην ουρά ακόμα, να τα πάρουμε 1-1. Ο Κεσαμικός είναι πλέον το ακλόνητο φαβορί με 46 βαθμούς, 7 περισσότερους από τον Ιωνικό και 8 από την Κηφισιά. Η ομάδα του Σπύρου Μπαξεβάνου πολύ δύσκολα θα χάσει πλέον τη μάχη του τίτλου στο διάστημα που απομένει. Και ο Ιωνικός έχασε και η Κηφισιά. Το καλύτερο δώρο λοιπόν για τον Κεσαμικό, ο οποίος πέρασε νικηφόρα από την Ιερά Πέτρα επί της τοπικής αναγέννησης με 3-0. Είχε τη δυνατότητα λοιπόν να ανοίξει τη διαφορά, καθώς η Κηφισιά γνώρισε την ήττα στο γήπεδο του Ρέντι από τον Ατρόμητο Πειραιά με 2-1. Ο Ατρόμητος μπήκε δυνατά, έβαλε 2 γκολ στο πρώτο 20 λεπτό με τον Παναγιωτόπουλο να ευστοχεί από την άσπρη βούλα στο 5ο λεπτό και τον Τερζή στο 12ο να κάνει το 2-0. Από εκεί και πέρα η ομάδα του Δημήτρη Παπασπύρου προσπάθησε να συνέλθει, μείωσε αρχικά, έχασε κάποιες ευκαιρίες για να φτάσει και στην ισοφάριση και να αλλάξει κάπως τη ροή του αγώνα. Δεν τα κατάφερε όμως, έμεινε στο 2-1. Ο αδιάφορος βαθμολογικά Ατρόμητος έκανε τη ζημιά για την ομάδα των Βορείων Προαστίων, που νομίζω ότι βλέπει τη σεζόν να κυλά πλέον αποτυχημένη μετά και από αυτή την έκβαση, καθώς ο Κηφισιά έχει αποκλειστεί και στο κύπελλο από τον Εθνικό, ο οποίος θα δώσει το παρόν το Σάββατο στο μεγάλο τελικό με τον Νέο Τρίκαλα στο Δημοτικό Στάδιο Άμφισσας. Όσον αφορά τον Ιωνικό τώρα, γνώρισε την ήττα στη Γλυφάδα με 3-2. Εδώ πέρα είχαμε ένα μάτς, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ο θάνατος η ζωή μου, καθώς ο ΑΟ Γλυφάδας ήθελε την νίκη για να πλησιάσει κι άλλο τις θέσεις της σωτηρίας. Από την άλλη, ο Ιωνικός ήθελε την επικράτηση για να παραμείνει κοντά στην κορυφή. Η ομάδα του Μίκη Τσίρκοβιτς για ακόμα μια αγωνιστική ήταν εκπληκτική. Τη νίκη με 3-2, βρέθηκε να προηγείται μάλιστα με 3-0. Ήταν εντυπωσιακή η Ερυθρόλευκη στην αρχή του αγώνα και με τον Κόντι να σκοράρει στο 10ο λεπτό, στο 55 τον Παναγόπουλο και στο 65 τον Πετρόφ να φτάνουν στο 3-0. Εκεί που όλα έδειχναν ότι το μάτς είχε τελειώσει, ο Ιωνικός έκανε την αντεπίθεσή του, έβαλε 2 γκολ στο τελευταίο 5 λεπτό με τον Σκαφτούρο στο 86 και με τον Δάρα στο 89 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Είχε μείνει με 9 παίκτες εκεί ο ΑΟ Γλυφάδας. Ο Ιωνικός προσπάθησε να φτάσει και στην ισοφάση, δεν τα κατάφερε όμως. Ο ΑΟ Γλυφάδας, Γιάννη, πλέον στους 22 βαθμούς, είναι ακριβώς στη γραμμή του υποβιβασμού. Αν ολοκληρωνόταν το πρωτάθλημα, θα ήταν κάτω από τη γραμμή αυτή τη στιγμή, καθώς δεν ευνοείται στην τριπλή ισοβαθμία με τον Ηλυσιακό και με τον Γιούχτα. Όμως είναι κάτι το εντυπωσιακό αυτό που έχει πραγματοποιήσει η ομάδα των Νοτιών Προαστίων.
Κάτι εντυπωσιακό, κάτι ανάλογα εντυπωσιακό έχει πραγματοποιήσει και ο Ηρόδοτος, ο οποίος πέρασε νικηφόρα από τη Νέα Ιωνία με 2-0. Απέδειξε για ακόμα μία φορά αυτή η ομάδα ότι αν δεν είχε αυτή την τιμωρία από την αρχή της σεζόν θα είχε άλλη τύχη σε αυτό το πρωτάθλημα. Ο Ηρόδοτος, ο οποίος έχει φτάσει και αυτός 19 βαθμούς, δεν ξέρω αν θυμάσαι Γιάννη πριν 2-3 μήνες που θεωρούσαμε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και για τον Ηρόδοτο και για τη Γλυφάδα. Να λοιπόν που και οι δύο πλέον έχουν τις πιθανότητες με το μέρος τους για να προλάβουν να μπορέσουν να σωθούν πλέον. Νομίζω δεν μιλάμε για θαύμα, μιλάμε απλά για κάτι το οποίο είναι εφικτό. Η Νέα Ιωνία από την άλλη έχει σοβαρό πρόβλημα μετά την αποχώρηση και του Γιάννη του Τάπρατζη και την πρόσληψη, την ανάληψη των Ηνίων από τον Γιάννη Χλωρό. Δεν μπορεί η ομάδα της Νέας Ιωνίας να αντεπεξέλθει και έχει σοβαρό πρόβλημα. Είναι στους 20 βαθμούς καθυλωμένη, έχει να κερδίσει αρκετές αγωνιστικές. Έχασε και τώρα στην έδρα της και δείχνει ότι έχει σοβαρό πρόβλημα αν δεν αλλάξει γρήγορα κάτι σε αυτή την ομάδα στην οποία έχουν επενδυθεί πολλά χρήματα τη φετινή σεζόν. Από εκεί και πέρα αξίζει να πάμε να δούμε και την νίκη του Ηλυσιακού. Εδώ έχουμε και βίντεο, έχουμε πλάνα από το παιχνίδι του Εθνικού Πειραιά με τον Ηλυσιακό στο γήπεδο του Μοσχάτου. Ο Ηλυσιακός είδε την νίκη εδώ με τον Τζόρτζι να εκτελεί φάουλ, να μπερδεύει τον Βουτσινά και να κάνει το 1-0. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Τζόρτζι, ο οποίος εδώ βλέπουμε και τρέχει να αφιερώσει τον γκολ στο Φλέγκα, δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση καθώς οι φίλοι του Εθνικού θεώρησαν ότι του πικάρει, όμως μετά δόθηκαν οι εξηγήσεις και όλα κύλησαν ομαλά. Εδώ το εκπληκτικό γκολ του Στάμου, εδώ τον βλέπουμε στη δεξιά πλευρά, τρίπλα κουφτή, περνάει πλασέ στη γωνία και το 2-0 από ένα μεγάλο παίκτη ο Στάμος. Για τον Ηλυσιακό που τρέχει να πανηγυρίσει με τον Παραρά, ο οποίος είναι εκτός αγώνα εδώ πίσω από τα κάγκελα. Ο Εθνικός προσπάθησε να ανατρέψει την εισβάρος του κατάσταση με ένα αυτογκόλ. Εδώ πέρα θα έρθει η σοφάριση από τον Παπαδημητρίου. Στο 80 προσπάθησε να απομακρύνει, όμως έγινε το 2-1. Το 1-2 μάλλον μείωσε ο Εθνικός. Όμως το χρόνο που απέμενε δεν προλάβει να κάνει κάτι. Μετά από 3 ολόκληρους μήνες η ομάδα του Ζωγράφου πήρε τη νίκη και ανέβηκε πάλι πάνω από την γραμμή. Να ολοκληρώσουμε με την μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ Ρουσόνα. Μάλλον το πρώτο λεπτό παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ Ρουσόνα, μεγάλη νίκη με ανατροπή απέναντι στο Γιούχτα στις Αρχάνες με 2-1. Ο Γιούχτας που ηγήθηκε, ο ΠΑΟΚ Ρουσόνα το ανέτρεψε. Ο Γιούχτας, ο οποίος διαμαρτύρεται για 3 φάσεις, τις οποίες ζητάει πέναλτι. Και νομίζω ότι στις 2 περιπτώσεις έχει δίκιο. Πάντως δεν υποδείχθηκε κανένα απέναντι και έτσι ο ΠΑΟΚ Ρουσόνα πήρε την νίκη, η οποία τον φέρνει πλέον στην αγκαλιά με την παραμονή στην κατηγορία η ομάδα του Μανώλη Παπαματθιάκη, όπου είναι τεχνικός διευθυντής και ο Μύρον Σιφάκης. Αυτά και από το παιχνίδι με το Γιούχτα, ανάμεσα στο Γιούχτα και τον ΠΑΟΚ Ρουσόνα. Και τέλος να πούμε ότι η Τριγλία Ραφίνας σχεδόν σφράγισε και αυτή την σωτηρία της. Κέρδισε 4-2 τον Αστέρα Βάρης στο ντέρμπι της Ανατολικής Αττικής. Η Τριγλία, η οποία ήθελε περισσότερο την νίκη απέναντι στον Αστέρα, ο οποίος είναι μάλλον αδιάφορος και αυτός βαθμολογικά, και έφτασε νομίζω κάπως αναμενόμενα στην νίκη η ομάδα του Στάθη Ασλάνογλου με αυτό το 4-2. Αυτά για την 21η αγωνιστική. Μπορούμε να πάμε να το δούμε αυτό το 4-2. Μπορούμε, υπάρχουν τα πλάνα. Από το RPN. Από το RPN. Πάμε να το δούμε. Πολύ ωραία για το Ζέκιο. Από τη δεξιά πλευρά, Ζέκιο, έτοιμος για τη σέντρα. Ζέκιο. Τρίπλα, Ζέκιο, τη σέντρα. Κεφαλιά, γκολ! Γκολ από τον Βασίλη Τομάτζη. Με τη συμπλήρωση του 45ου λεπτού. Μάτζης, έτοιμος για το 2-0, 2-0! 2-0 με τον Βασίλη Τομάτζη. Γεωργιάδης εκτελεί. Κεφαλιά. Παπάς. Χάνει την μπάλα. Και με το μάγκο μειώνει ο Αστέρας Βάρης. Τελεί. Μάτζης κεφαλιά. Μάτζης το σούτ. Γκολ. Γκολ με το Βεστάκι. Γκολ με το Βεστάκι. Πριν από λίγο το είπαμε. Κυνηγάει ένα γκολ ο Βεστάκης. Μαγκός Νικολακόπουλος σουτ γκολ. Εκτελεί κεφάλια γκολ. Γκολ με το Μεϊμάρογλου 4-2. Σε ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να δουλεύει γρήγορα το μυαλό και το κορμί, σε ένα σχετικά μικρό γήπεδο που πρέπει να έχει μια μεγάλη ταχύτητα αντίδρασης. Εμείς νομίζω ότι ήμασταν μια ταχύτητα πίσω από τη Ράφινα. Η Τριγλία έδειξε ότι ήταν πιο παθιασμένη, θέλοντας το αποτέλεσμα. Φτάσαμε κοντά στην ανατροπή, αλλά θεωρώ ότι με ατομικά, ομαδικά λάθη φτάσαμε στο να δεχτούμε τα 4 τέρματα. Η ομάδα είχε πάλι ανάγκη, ήρθα από ένα άλλο πόστο
την περασμένη εβδομάδα του τεχνικού διευθυντή. Εδώ θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτή η ομάδα, και αν με καλούσε σαν φροντιστή για τα ρούχα, θα ερχόμουν να πάρει. Ωραία. Να ρωτήσω τον κύριο Μιχάλη για την άποψή του για αυτό το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, που φαντάζομαι ότι τα παρακολουθεί και ότι έχει άποψη και για τη δυναμική του, αλλά και για το αν είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο πασιωτώσει μπορεί να φέρει κάτι στο ποδόσφαιρο. Το πρωτάθλημα αυτό ουσιαστικά είναι η Δέλτα Εθνική, έτσι, δεν έχει αλλάξει και τίποτα, το μόνο που έχει αλλάξει είναι το όνομα. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα πραγματικά. Έχει ομάδες οι οποίες είναι πολύ καλές, γιατί οι παίχτες που έχουν έρθει από επαγγελματικές κατηγορίες και προσπαθούν τώρα οι προπονητές και οι διοικήσεις να συνδυάσουν δύο πράγματα. Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με το οικονομικό και το δεύτερο να διαχειριστούν αυτό το ανάμεσα στο ερασιτεχνικό και επαγγελματικό. Έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Το συγκεκριμένο πρωτάθλημα το φετινό βλέπουμε ότι έχει ανατροπές. Η ομάδα της Γλυφάδας ενώ ουσιαστικά είχε μείνει εκτός μάχης, ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κόλπο. Ο Ιωνικός, ενώ είχε μείνει έξω, ξαφνικά ξαναμπήκε, ξαφνικά ξαναμένει. Γενικά είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει ανατροπές. Νομίζω ότι η πορεία που κάνει ο Κισαμικός είναι αυτή που πρέπει να κάνει. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή πορεία και μου κάνει αρνητική εντύπωση η πορεία που κάνει η Κηφισιά. Και πέρα η Λυσιακός και οι υπόλοιπες ομάδες είναι ομάδες οι οποίες ακολουθούν και θα παλέψουν για τη σωτηρία, έτσι, και η Νέα Ιωνία, παρόλο που είναι στους 20 βαθμούς. Εγώ την πιστεύω. Για τον Ιωνικό? Για τον Ιωνικό αυτό που έχω να πω είναι ότι, εντάξει, η φανέλα εκεί είναι πάρα πολύ βαριά. Ακόμα και η ομάδα να είναι μέτρια, τη σπρώγνει ο κόσμος, έχει τη δυνατότητα στα τελευταία παιχνίδια να κάνει την ανατροπή. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να εξαρτηθεί τώρα όπως είναι η κατάσταση μόνο από τον Ιωνικό, εξαρτάται και από τον Κισαμικό. Κατά πόσο θέλει ή αν μπορεί να αυτοκτονήσει. Μάλιστα. Δημήτρη, Γιάννη, κάτι θες να προσθέσεις? Δύο σχόλια να κάνω, παράδειψή μου από πριν. Το ένα είναι για τον χαμό του Δημήτρη Σκουλούδη, ποδοσφαιριστής στο παρελθόν και του Γιούχτα και του ΠΑΟ Κρουσόνα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο το βράδυ σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Και ο Γιούχτας και ο ΠΑΟ Κρουσόνα, οι σκόρε δηλαδή, αφιέρωσαν τα γκολ του στον άτυχο παίχτη που έφυγε σε ηλικία 27 ετών. Αυτή είναι η μία αναφορά. Και η άλλη αναφορά έχει να κάνει με τον Αλέκο το Ρίζο, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Ηλυσιακού, έκανε ντεμπούτο και θα τον αδικούσαμε αν δεν λέγαμε βεβαίως ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος οδήγησε τον Ηλυσιακό μετά από τρεις μήνες λοιπόν στη νίκη. Ο Αλέκος ο Ρίζος, ο οποίος έχει επιτυχημένες παρουσίες με τον Άγιαξ Στάβου τα προηγούμενα χρόνια σε επίπεδο Δέλτα Εθνικής. Και νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο κατάλληλος για να κληθεί στα δύσκολα και να βγάλει μια ομάδα από το τέλμα που μπορεί να έχει περιέλθει. Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Λοιπόν, να δούμε αν θα δικαιωθεί η προσπάθειά του. Να πούμε, Δημήτρη, ότι φιλοξενούμε και δηλώσεις του κ. Ρίζου στο pamebala.gr. Έτσι, πριν από λίγη ώρα, ο συνάδελφος Σταύρος ο Πραβής μας έχει ανεβάσει ένα άρθρο που λέει ότι δεν περίμενα να ανταποκριθούν τόσο γρήγορα, λέει ο κ. Ρίζος. Στο ρεπορτάζ του Σταύρου του Πραβή. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook, στο pamebala.gr. Περιμένουμε και τα like σας, αλλά και τα σχόλιά σας, γενικότερα όλα τα ερωτήματα τα οποία θέλετε ή κάποια πράγματα που σας απασχολούν. Είμαστε ανοιχτοί 24 ώρες του 24ωρο να απαντήσουμε και να δεχτούμε οποιασδήποτε παρατηρήσεις, θετικές ή αρνητικές. Λοιπόν, πάμε, Δημήτρη, λίγο στον Νίκο τον Τζαλίδη να μας δώσει εμπσδά. Νομίζω πρέπει να ενημερωθούμε και για την Δυτική Αττική μετά την απουσία της Μαρίας. Νίκο. Ναι, Γιάννη, Δυτική Αττική. Νομίζω το αποτέλεσμα της αγωνιστικής ήταν αυτό στο Εθνικού Πανοράματος με τον Ακράτητο. 2-0 ιτήθηκε ο Ακράτητος. Αυτή ήταν η τρίτη ήττα του Ακράτητου, της ιστορικής ομάδας του Ακράτητου φέτος. Παρ' όλα αυτά κρατάει την διαφορά ασφαλείας και παραμένει φυσικά στην κορυφή. Είναι στο πόντι, τι κάνανε. Ποιοι? Οι πόντι. Απόλλων ποντίων εννοείς. Ναι. Απόλλων ποντίων, Νίκαρος 2-1. Με πήγε στη Β κατηγορία τώρα. Αλλά αξίζει για τους πόντιους. Β και Γ. Πες μου τι κάνουν οι πόντι και μετά ξεκίνα το ρεπορτάζ. Έπρεπε να ξεκινήσω από εκεί, παράβλεψή μου. Όπως και ο Ράπτης μόλις μπει μέσα, πρέπει ο Φίλη να μου δώσει αναφορά τι έκαναν τα σούρμενα. Σωστό. Έτσι, σας είπα, θέλω πρώτα τα ποντιακά σωματεία να μου λέτε και από εκεί και πέρα πείτε ό,τι θέλετε. Για να συνεχίζουμε.
Νίκο. Από όλων ποντίων λοιπόν Ίκαρος που πάρουμε από την αρχή, 20η αγωνιστική β' κατηγορία, 2-1, μεγάλη νίκη για τους πόντιους, παραμένουν στην κορυφή, φαβορεί για την άνοδο. Βέβαια ακολουθεί ο Ηρακλής Ελευσίνας κατά απόδοση, νίκησε 0-2 τον Μεγαρικό, σημαντική νίκη, ενώ το σκορ της αγωνιστικής σημείωσε η Αργό Μεγάρων, διέλυσε 8-0 την Πανευσυνιακή Ένωση και ήταν νομίζω το σκορ της αγωνιστικής αυτό το 8-0. Λοιπόν, αλφα κατηγορία, όπως προείπαμε, 23η αγωνιστική ξεχωρίζει ήττα του Ακράτη του με 2-0 στο ενέδρα του Εθνικού Πανοράματος. Από εκεί και πέρα, δεύτερη και τρίτη θέση τη μοιράζονται ο Θρασίβουλος μαζί με τον Άταλο. Ο Μεν Θρασίβουλος νίκησε 3-2 τον Πυρίχιο, ενώ ο Άταλος διέλυσε τον Κρυό Ασπροπύργου με 6-1. Θα γίνει μάχη για τη δεύτερη θέση, με τον Ακράτη το βέβαια να ξεχωρίζει στην κορυφή της αλφα κατηγορίας. Μάλιστα. Αυτά, αυτά ήταν τα σημαντικότερα αποτελέσματα της Β' κατηγορίας, της Δυτικής Αττικής, με συγχωρείτε. Το σημαντικότερο είναι η νίκη του ποντίων. Λοιπόν, ναι. Δεν διαφωνείς? Όχι, συμφωνώ. Λοιπόν, θα πάμε λιγάκι σε break, έτσι ώστε να πάρουν τις θέσεις του Νίκου του Τζαλίδη και του Δημήτρη Θεοδόρου, Κώστας Οράπτης και ο Βασίλης ο Τσακαρέστος, να έχουμε ενημέρωση και για Αθήνα Πειραιά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε, να ρωτήσετε τον κύριο Μιχάλη. Δημήτρη, ξεκινώ από σένα. Ο κύριος Μιχάλης, ο οποίος έχει δουλέψει και πρόσφατα στους Τράχωνες, οι οποίοι σήμερα δεν υπάρχουν με αυτή την ονομασία, είναι ο Άωτο Λίμου, ο οποίος αγωνίζεται στην Football League, στη Β' Εθνική δηλαδή. Και αυτό που θέλω να το ρωτήσω είναι αν παρακολουθεί την πορεία αυτή της ομάδας, πώς τη βλέπει δηλαδή στην Football League και τι κρατάει από εκείνα τα χρόνια. Εντάξει, και βέβαια τους παρακολουθώ, θα ήταν και ψέματα να το έλεγα ότι δεν παρακολουθώ τους Τράχωνες. Με τους Τράχωνες πέρασα 12 χρόνια, ξεκινήσαμε από τη γάμα κατηγορία και φτάσαμε στη γάμα εθνική. Έτσι. Είναι πολύ φυσιολογικό, τους αγαπάω, τους αισθάνομαι πάρα πολύ κοντά μου. Μ' αρέσει που προοδεύουν, μ' αρέσει που η ομάδα είναι στη Β' Εθνική και πιστεύω να κάνουν την προσπάθειά τους και να σώσουν την κατηγορία, να την κρατήσουν την ομάδα εκεί, γιατί αξίζει, έχει πολύ καλούς ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται σωστά με το αντικείμενο, το προσέχουν και να είναι καλά και να πάνε πάντα καλά. Αλλά κύριε Μιχάλη, θα είναι για εσάς πάντα Τράχωνες, έτσι? Ναι, δεν έχει αλλάξει και για τον κόσμο τον πολύ Τράχωνες είναι. Άλυμος είναι, εντάξει, ένα όνομα το οποίο έχει έρθει φέτο. Εντάξει, δεν είναι άσχημο το όνομα. Άλυμος είναι η περιοχή, αλλά εγώ τους ξέρω Τράχωνες. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε διαφημιστικό break, να κάνουμε το τελευταίο. Κυρία Φλόρα Μακρύ. Σωστά το είπες. Ποιο, το Φλόρα Μακρύ? Ναι. Σε είδα λίγο δίστασες. Όχι, προς Θεού. Ναι, να περάσουμε σε break. Ξεχνιέται αυτό το όνομα? Δεν ξέρω. Ποτέ. Γιατί σε είδα λίγο ζορίστηκες. Ναι, γιατί έχω εντοπικοινωνία, μιλάω με τους σκηνοθέτες, μιλάω με τους συνεργάτες. Έχω με τον εαυτό σου. Με τον εαυτό μου μιλάω πολλές φορές. Πάμε σε break, Φλόρα μου. Είστε ανασφάλιστοι ή ασφαλισμένοι? Δώστε τέλος στην ταλαιπωρία και στις ουρές. Αποκτήστε τώρα τη χρυσή κάρτα Πάμε Υγεία. Σας παρέχουμε δωρεάν γιατρούς σε κλινικές, δωρεάν ετήσια check-up, δωρεάν καθαρισμό δοντιών στα καλύτερα οδοντιατρικά κέντρα, εκπτώσεις έως 80% για όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις στα καλύτερα διαγνωστικά κέντρα της Ελλάδας. Και όλα αυτά μόλις με 69 ευρώ από 120 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Και 99 ευρώ από 180 ευρώ για όλη σας την οικογένεια. Μόνο για τους τηλεθεατές της εκπομπής Πάμε Μπάλα. Φλόρα, έκανες φέτος check-up για να δεις σε τι κατάσταση είσαι? Ποιος κάθεται, Γιάννη μου, να κλείνει ραντεβού και να περιμένει 2 μήνες? Πρέπει να σου πω πως με την κάρτα υγείας Πάμε Υγεία, με ένα μόνο τηλεφώνημα έκανα δωρεάν check-up. Κάντε τώρα ένα δώρο στον εαυτό σας. Με την ατομική κάρτα Πάμε Υγεία μόλις στα 69 ευρώ και την οικογενειακή στα 99. Πάμε Υγεία. Για να είστε σίγουροι.
Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας και εκμεταλλευτείτε την προσφορά μας και αποκτήστε την κάρτα Πάμε Υγεία. Τηλεφωνήστε τώρα στο νούμερο που βλέπετε στην οθόνη σας. Τηλεφωνήστε τώρα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε 7 μοναδικά γήπεδα. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή σε ένα από τα πρωταθλήματα 5x5, 8x8 και 11x11. Διοργανώστε τις εκδηλώσεις και τα παιδικά σας πάρτι σε 2 μοναδικά κλειστά γήπεδα 5x5. Στο χώρο μας λειτουργούν ακαδημίες ποδοσφαίρου από 5 έως 15 ετών, καθώς και σχολή τερματοφυλάκων υπό την επίβλεψη έμπειρων προπονητών. Κηφισός FC Club. Η μαγεία του ΕΒ αγωνίζεστε. Τίποτα δεν είναι υπερβολικό όταν πρόκειται για την υγεία σας. Η Prime Insurance διπλασιάζει πρώτη τη φροντίδα στην ασφάλεια υγείας, προσφέροντας ακόμα και δεύτερη ιατρική γνωμάτευση από τα πιο εξειδικευμένα νοσοκομεία στο εξωτερικό σε συνεργασία με τη Medicaid America. Πραγματικά πλήρη προγράμματα. Γιατί για την υγεία σας μπορούμε να φτάσουμε πολύ μακριά. Prime Insurance. Εσείς το κέντρο μας. Σε μια εποχή που δεν χρειάζεται να κάνεις αυτό. Ούτε αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνεις ούτε και αυτό. Νέα σειρά τηλεοράσεων Panasonic Viera. Η μοναδική τηλεόραση που την έχεις πάντα μαζί σου. Panasonic TV Anywhere. Επιστρέφουμε και πάλι στο πάνελ μας εδώ με τον κύριο Κώστα Μιχάλη, τον προπονητή του Άρη Πετρούπολης, του ιστορικού Άρη Πετρούπολης. Φυσικά στη θέση του κυρίου Θεοδόρου και του κυρίου Τζαλίδη είναι πλέον ο Βασίλης ο Τσακαρέστος ή ανά τον κόσμο Τσάκας. Καλησπέρα. Μπιλ και Τσάκα. Ο Κωνσταντίνος ο Ράπτης. Χωρίς Ράπτη δεν πάμε πουθενά. Έτσι δεν είναι, Κώστα? Με τη μάντα λόγια σου, Γιάννη. Και δική μου τιμή που σε έχω κοντά μου, αν και ξέρω ότι είσαι από το πρωί στο μοντάζ και έχεις καταφέρει να ετοιμάσεις 15 βίντεο μέσα σε όσες ώρες. Σε πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι τα κατάφερες. Προσπαθούμε το καλύτερο για το αριστερικό ποδόσφαιρο, Γιάννη. Να... Κάθε Τρίτη δίνεις το δικό σου ξεχωριστό αγώνα από το πρωί για να έχεις έτοιμα τα πάντα όσον αφορά τα θέματα. Λοιπόν, πάμε καταρχάς να δώσουμε τον λόγο στο Βασίλη, τον Τζακαρέστο, να μας δώσει μια ενημέρωση από Πειραιά. Έτσι, ο Πειραιάς, ο οποίος πλέον φαντάζομαι σταμάτησαν, τελειώσαν τα επινίκια εκεί πέρα με το κύπελο της προοδευτικής, Βασίλη. Βέβαια, τελειώσαν. Μπήκαμε σε ρυθμούς. Τώρα πλέον έχει αρχίσει και ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με τις κορυφές των δύο ομίλων της πρώτης κατηγορίας. Mm-hmm. Αυτό το Σαββατοκύριακο πλέον το Κερατσίνι κέρδισε 7-0 τον ΑΟ Πειραιά εκτός έδρας. 0-7 δηλαδή. 0-7, ναι. Γιατί, αύξησε τη διαφορά. Τι γιατί κέρδισε. Κοιμόντουσαν οι άλλοι. Τι, τόσο μισός. Τόσο μισός. Δεν είναι θέμα μίσους, απλά εντάξει. Ο ποδοσφαιριστής θέλει να βάζει συνέχεια γκολ. 7 γκολ. Σταματά το 5. Εδώ είναι ο κύριος Μιχάλης. Στα 5 γκολ το κάνεις 3-0, 4-0 στο ημίχρονο. Κάνεις μετά 5 διορθωτικές κινήσεις. Ζητάς από τους παίκτες σου κυκλοφορία να βγάλουν κάποιες δουλειές που βγαίνουν στις προπονήσεις και κάνεις rotation. Χαλαρώνεις. Ίσως έπαιξε το ρόλο του ότι ο Όπειρας. Εγώ τι θα έκανα, σε προπονητή σου λέω τώρα, έτσι. Εκτός και έχεις τσακωθεί με τη γυναίκα σου. Οπότε έχεις νεύρα, οπότε λες βάλτε όσα περισσότερα μπορείτε. Καλά με τη γυναίκα σου, κύριε Μιχάλη. Λέμε τώρα, μόνιμα είσαι νευριασμένος και. Φαγωμένος, εντάξει, δεν το συζητάμε. Εντάξει, αστεία το.
Ναι. Σας έχει τύχει τώρα που το λέτε για μισό λεπτό. Ναι, μου έχει τύχει να έχει γίνει ένα παιχνίδι 5-0 και έχω πει αυτό ακριβώς που είπατε εσείς τώρα. Ήσασταν μαλωμένος με τη γυναίκα σας? Όχι, δεν ήμουν μαλωμένος. Ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση με τη γυναίκα μου. Λοιπόν, α, το αντίστροφο λέτε εσείς. Το αντίστροφο λέω. Και γύρισε η μπάλα, αυτό που λέμε. Να τελειώσει το παιχνίδι εκεί, να ξεμπερδέψουμε, να φύγουμε και εμείς να φύγουμε στο 5-0 και να μην εκθέσουμε και τον αντίπαλο άλλο. Σας έχει τύχει δηλαδή να είστε μαλωμένος με τη γυναίκα σας και να ξεσπάτε μετά στο. Όχι, όχι, δεν μαλώνω. Σας βλέπει και όλα τώρα, έτσι. Εντάξει, όπως θέλετε, τα λέτε. Δεν είναι σίγουρο ότι με βλέπει, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι. Έχει κάνει παρέμβαση. Α, εντάξει. Με μπερδέψανε. Λοιπόν. Δεν υπάρχει. Ωραία. Δεν έχω άδικο πάντως για αυτό που λέω, έτσι. Στο 0-7, εν πάση περιπτώσει, είτε του βάλει 7 είτε του βάλει 15. Ερασιτέχνε είναι. Εντάξει, το έχω ζήσει, τα έχω δει και εγώ 35 χρόνια μέσα στα γήπεδα. Μα και επαγγελματίας να είσαι, δεν νομίζω και αυτά τα 7 γκολ δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Έτσι. Αλλά δεν μπορείς να τα σταματήσεις και όλα τα παιδιά, έτσι. Μπορεί να τους πεις να γυρίσουν την μπάλα. Ναι. Να βγάλουμε μια καλή κυκλοφορία, να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Ναι. Ωραία. Κύριε Τσάκα, συνεχίζετε. Ωραία. Και να πούμε ότι στο 35 το σκορ ήταν ήδη 4-0. Με 2 γκολ του Σαντριά και 2 του Κουρκούτη. Με το ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου πέτυχαν ακόμα 2 γκολ οι φιλοξενούμενοι. Ένα με τον Μάλι και ένα με τον Κουρούνι. Και μετά κατέβασαν όμως λίγο ταχύτητα, λίγο ρυθμό και στο 80 διαμόρφωσε το τελικό σκορ ο Μαριόλης. Αυτό το σκορ όμως ήταν και ικανό να αυξήσει τη διαφορά από τη δεύτερη προοδευτική, η οποία έμεινε στο 1-1 με τον Άστρα Πετσόνας. Η διαφορά πλέον είναι στους 11 πόντους. Είναι λίγο δύσκολο πια το πρωτάθλημα να πάει στους Βυσσινοί ή έστω να διεκδικηθεί από τους Βυσσινοί. Μετά την γκέλα. Βέβαια, μετά από αυτή την γκέλα και το Σάββατο, την επόμενη Κυριακή, παίζουν μεταξύ τους. Εντός έδρας η προοδευτική φιλοξενεί το Κερατσίνι, αλλά πλέον μένουν πολύ. Το άλλο Σάββατο? Την επόμενη Κυριακή. Την Κυριακή στις 4.30 ώρα. Την Κυριακή. Mm-hmm. Αυτό το παιχνίδι δεν το χάνω με τίποτα. Βέβαια. Θα είναι και ο κύριος Κατσαρός εκεί. Ο κύριος Κατσαρός θα είναι. Δεν με ενδιαφέρει στην κερκίδα τι θα γίνει. Εμένα με ενδιαφέρει εκεί μέσα στα 100 μέτρα τι θα γίνει. Έτσι. Ναι. Και στις διορθωτικές γραμμές, επανορθωτικές, πόσες λένε, εκεί θα πέφτουν οι κορμιά. Δεν περνάει το κερατσίνι, θα κατέβει εκεί πέρα με τέτοιο. Πώς το λένε. Θα είναι δύσκολο. Θα είναι δύσκολο, θα είναι δύσκολο, γιατί ναι. Ό,τι και να είναι. Και αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια. Σίγουρα όμως θα είναι πιο πλέον. Εύχομαι βέβαια να γίνει ένα καλό παιχνίδι, να αποδείξουν και οι μεν και οι δε ότι γέγονε στο παρελθόν. Να τα σβήσουμε, να τελειώνουν, να τα αφήσουμε στο παρελθόν, να πάμε παρακάτω. Άμα θέλουμε και αγαπάμε το ποδόσφαιρο, έτσι. Ακριβώς. Βέβαια, πριν από αυτήν την αγωνιστική, υπάρχει εμβόλυμη αύριο. Όπου η προοδευτική, αν θέλει να ελπίζει σε κάτι καλό, θα πρέπει να ξεπεράσει πρώτα το εμπόδιο του Αετού Κορυδαλού. Φιλοξενείται αύριο στις 5 η ώρα. Όπως και το Κερατσίνι αντιμετωπίζει τον ΑΟΚ Φαλήρου. Αυτή είναι η εμβόλυμη αγωνιστική μόνο για τον πρώτο όμιλο. Τώρα, ξεκαθάρισε το τοπίο και στο δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας. Έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό μάλλον. Γιατί ο Ίκαρος Καλυθέας πέτυχε ακόμα μία νίκη, επικράτησε 4-0 της Θύελλας Μοσχάτου. Η οδηγήτρια πέτυχε 3-1 νίκη κόντρα στην Ειρήνη, όμως φαίνεται πως είναι λίγο αργά για να τρέψουν την κατάσταση σε ό,τι έχει να κάνει με την κορυφή. Ένα μάτς το οποίο ξεχωρίσαμε είναι ο Φαλιρικός ΑΕΜ Μοσχάτου, όπου ο Φαλιρικός είναι κοντά στην ζώνη του υποβασμού, όμως επικράτησε 2-1 τον φιναλίστ του κυπέλου Πειραιά. Παίξανε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και όπως δήλωσε ο κύριος Πάρης Σταμπουλίδης, ήταν κάτι το οποίο το χαροποίησε ιδιαίτερα. Το ότι πήραν μια νίκη απέναντι σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο. Ναι. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη δεύτερη κατηγορία και το πρώτο όμιλο, ο Κύπρος Κορυδαλού συνέχισε να βρίσκεται στην πρώτη θέση μετά την νίκη 2-1 επί του Φίνικα Αγία Σοφίας. Στο δεύτερο όμιλο, ο Καραβάς 4-0 εκτός έδρας στον ΑΟ Αγίου Δημητρίου βρίσκεται στην πρώτη θέση. Διώκεται όμως από την ομάδα του Αγίου Δημητρίου. Και στη γάμα κατηγορία, η ΑΕ Νεάπολης 0-1 την Ένωση Καμινίων βρίσκεται πολύ κοντά στην άνοδο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Αυτά σε ό,τι έχουν να κάνει με τα αγωνιστικά ζητήματα. Κάνα πικάντικο τίποτα εκεί από τις γειτονίες του Πειραιά, κάνα κουτσομπολίστικο. Πικάντικο. Ναι, κάτι έτσι λίγο που να μαθαίνουμε και λίγο στο παρασκήνιο εκεί πέρα. Μόνο το χταπόδι που είχατε εδώ είναι πικάντικο, τίποτα άλλο. Ο κύριος Μιχάλης λέει: μόνο το χταπόδι ήταν πικάντικο που είχαμε εδώ. Το οποίο είδατε την έτοιμη γορία του, έτσι. Στην αρχή μας παραπλάνησε και καλά κοιμόταν ο Πολ. Σε κάποια στιγμή στο διάλειμμα σηκώθηκε και πήγε σκαρφάλωσε πάνω στη Ραφίνα. Τώρα από εκεί και πέρα η Φλόρα γελάει. Τι να κάνω, ρε Σιγιάννη, με αυτό το χταπόδι. Ναι, έχει γράψει ιστορία. Έρχονται μηνύματα εδώ. Λέει ο ένας στο μακρύ του, λέει ο άλλος στο κοντό του. Με το χταπόδι σας.
Τώρα που είπες για μηνύματα, να πούμε τα χαιρετίσματά μας στον κύριο Καλαρίτη Γιάννη που μας έστειλε από Γούσου Πατησίων. Απατήσια, τα χαιρετίσματα Απατήσια, και την αγάπη μας. Ναι. Είχε στείλει και άλλες φορές. Είναι πιστός ο κύριος. Για όλα τα μηνύματα ευχαριστούμε. Λοιπόν, και για αυτά τα οποία στέλνουν στην οθόνη, αλλά και για αυτά τα οποία μας στέλνουν στο Facebook και στο mail μας. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε με τον Τζάκα από Πειραιά. Πάμε στον Κωνσταντίνο τον Ράπτη. Γιάννη, πλέον 5 αγωνιστικές έχουν μείνει στην Αλφα Αθηνών. Ο τελικός πότε θα γίνει τελικά? Δεν έχει βγει ακόμα επίσημη απόφαση. Πιθανότητες ημερομηνίες είναι η 1η Απριλίου ή και 8, τη Μεγάλη Τετάρτη. Ναι. Αυτή τη βδομάδα μάλλον θα βγει και επίσημη απόφαση από την ΕΠΣΑ. Αλλά η 1η ή 8 και πιθανότερο γήπεδο της Ριζούπολης. Ριζούπολη, ναι. Ακόμα όμως δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Αναμένουμε την ΕΠΣΑ. Πάντως το επίσημο είναι ότι πλέον οι αγώνες Αλφαδινών, όπως είπαμε, μένουν 5 αγωνιστικές και θα γίνονται την ίδια ώρα. Ο πρώτος όμιλος θα γίνεται το Σάββατο στις 3.30, ενώ ο δεύτερος την Κυριακή στις 3.30. Και αυτό πλέον προφανές, Γιάννη, έτσι για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά. Καλά τώρα, αυτά μας μάραναν για την αξιοπιστία των πρωταθλημάτων. Έστω τα τυπικά, εντάξει, δεν μπορεί να μην γίνονται την ίδια ώρα. Τουλάχιστον αυτό που μπορεί να το κάνει, ας το κάνει η ΕΠΣΑ, και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα έτσι. Θέμα δεν υπάρχει, αλλά αλλού είναι τα προβλήματά μας, αλλού είναι ναι, όπως τα γήπεδα, το οι δυσκολίες, έτσι το τελευταίο για μένα είναι το αν θα είναι την ίδια ώρα ή όχι. Επίσης είναι και αυτά ένα δείγμα το ότι βρισκόμαστε σε μια κατεύθυνση αξιοπιστίας. Ακριβώς, είναι ένα θετικό δείγμα αναμφίβολα, αφού πλέον έτσι υπάρχουν ανοιχτά μετώπα και στους δύο μήλους. Το μόνο που έχει κλείσει ουσιαστικά είναι το πρωτάθλημα στον πρώτο όμιλο εδώ και καιρό. Μετά και την πεντάρα του Ηρακλείου μέσα στην έδρα του Θριάμβου Αθηνών, μία νίκη αναζητάει το Ηράκλειο. Την επόμενη αγωνιστική παίζει στην έδρα του, υποδέχεται τον ύφεστο Περιστερίου, ο οποίος κυνηγάει βαθμούς για την παραμονή. Αν κερδίσει το Ηράκλειο, κατακτάει και μαθηματικά το πρωτάθλημα, νομίζω το πρώτο στην ιστορία του. Μάλιστα. Και θα έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον στα μπαράζ, Βασίλη, έτσι. Κερατσίνη, Ηράκλειο. Ακριβώς, θα είναι. Εγάλεο πιθανόν ή Αργυρούπολη. Σίγουρα θα έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον στα μπαράζ ανόδου μεταξύ των ομάδων Αθήνας και Πειραιά. Ακριβώς. Καλά νέα για τις ομάδες που μάχονται για την παραμονή. Ήρθαν από τη Γάμα Εθνική. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όσες ομάδες πέφτουν από τη Γάμα Εθνική, άλλες τόσες ακολουθούν από την Α στη Β Αθηνών και από τη Β στη Γάμα. Έτσι, ο Ηλυσιακός κέρδισε μέσα στον Εθνικό, διατηρεί ελπίδες παραμονής. Η Γλυφάδα δείχνει ζωντανή και αυτή που κέρδισε. Άρα, ίσως τελικά να σωθεί και κάποια ομάδα παραπάνω στην Α Αθηνών. Και έτσι. Περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το τομέα. Μεταξύ άλλων, τα Σούρμενα, λοιπόν, επειδή άκουσα πριν, συγγνώμη που άργησα, Γιάννη, ναι, να αναφέρω την ομάδα σου, κέρδισαν, πέτυχαν ένα πολύ σημαντικό διπλό. Έτσι. 1-0 μέσα στο Καματερό. Έτσι. Ένα και να καίει. Συγγνώμη για τους φίλους μου του Καματερού, φίλοι μου είναι και εκεί, αλλά. Ένα ήταν αρκετό, Γιάννη. Έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, ας το πούμε, συν 4 βαθμών από τον 13ο ύφεστο. Αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αλλά σίγουρα είναι μια νίκη που δεν πέφτουν. Εγώ πιστεύω δεν πέφτουν τα Σούρμενα. Δεν πέφτουν τώρα. Έρχεται μπροστά μας, έχουμε και τη 19η Μαΐου που είναι επέτειος μνήμης, ημέρα μνήμης για τον ποντιακό ελληνισμό, τον ξεριζωμό. Δεν χάνουμε. Μέχρι τότε θα είμαστε και σωμένοι. Έτσι πιστεύω και εγώ. Έχουν την δυνατότητα τα Σούρμενα να σωθούν, αλλά ακόμα δεν το έχουν εξασφαλίσει όμως. Το Καματερό, ατυχία τις τελευταίες αγωνιστικές, δεύτερη συνεχόμενη ήττα και αρχίζει να μπλέκει σε περιπέτειες το Καματερό. Ναι. Εκεί που ήταν δεύτερο, πλέον έχει μειωθεί κάπως η διαφορά από τις τελευταίες θέσεις. Πάει και στην Αγία Ελεούσα τώρα. Αν ιτηθεί και εκεί πέρα και πάρουν κάποιους βαθμούς ο ύφεστος ή τα λιώσια, θα έχει πρόβλημα. Το θετικό τουλάχιστον βλέπω στα χειρότερα 300 που είχε τραυματιστεί με την Ηλιούπολη. Υπέστη τελικά μερική ρήξη αντί για ολική και θα λείψει περίπου 1,5 μήνα. Ουσιαστικά βέβαια χάνει τη σεζόν, αλλά τουλάχιστον το παιδί δεν έπαθε κάτι ακραίο. Το κακό όμως είναι ότι ο παπάς τύπησε στο γόνατο. Δεύτερος τραυματισμός για το Καματερό. Περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, αν υπάρχει και εκεί κάτι σοβαρό. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχει. Από εκεί και πέρα, όπως λέγαμε πριν, επειδή αν ανέβει μια αθηναϊκή ομάδα και αν δεν πέσει και καμία από τη Γάμα Εθνική, ίσως και οι ομάδες που βρίσκονται στη 14η θέση να παλέψουν για την παραμονή. Έτσι, ο Άγιος Δημήτριος εξασφάλισε την 14η θέση στον πρώτο όμιλο, κερδίζοντας τον Παλαιό Φάληρο 2-1 και αποσπάστηκε 8 βαθμούς. Δεν νομίζω ότι το Παλαιό Φάληρο μπορεί να κάνει κάτι. Από εκεί πέρα, τα είχαμε αυτά τα σημαντικά νομίζω από τον πρώτο όμιλο. Οπότε, ας πάμε προς τον δεύτερο όμιλο, εκεί όπου μένεται η μάχη και στην κορυφή. Το Εγάλεο πήρε 3 ξεκούραστους βαθμούς, αφού
υποδεχόταν, σε εισαγωγικά το υποδεχόταν βέβαια τον Ακάδημο, αφού είχε αποχωρήσει η ομάδα του Αμαρουσίου από το πρωτάθλημα. Πήρε τρεις εύκολους βαθμούς, παρέμεινε στην κορυφή. Όμως η Αργυρούπολη ακολουθεί κατά πόδας. Ο διαποδός μάλλον πιο σωστά του Δραγκοντίδη επικράτησε με 2-1 του Ιάσονα, βάζοντας τέλος σε παράλληλα 8 συνεχόμενων αγώνων χωρίς ήττα στην ομάδα των Δυτικών Προαστίων και παραμένει στη δεύτερη θέση μόλις ένα πόντο πίσω από το Εγάλιο. Στην τρίτη θέση ακολουθεί η Αγία Παρασκευή, επικρατώντας 2-1 της Ελπίδας. Στην ομάδα των Βορείων Προαστίων θα προσπαθήσουν να πάρουν όλα τα μάτς μέχρι τέλους και αν υπάρξει κάποιο δώρο από τις ομάδες που προπορεύονται να το εκμεταλλευτούν. Ο Ξιντάρας τραυματίστηκε στην ομοπλάτη. Την Παρασκευή θα γίνει μαγνητική να δούμε αν έχουν να δουν στην ομάδα το ιατρικό επιτελείο. Αν έχουν πειραχτεί οι σύνδεσμοι, τότε θα πάει για χειρουργείο ο ποδοσφαιριστής. Αλλιώς θα το γλιτώσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι χάνει τη σεζόν, Γιάννη. Μάλιστα. Και ο Χολαργός 4-0 τον Κολανό, εύκολο απόγευμα. Με τον Κετζετζόγλου να πετυχαίνει άλλα 2 τέρματα. Και ο ποδοσφαιριστής του Χολαργού έχει πετύχει 7 γκολ στις τελευταίες 3 αγωνιστικές. Εξαιρετική φόρμα. Από εκεί πέρα στην μάχη της ουράς, η Δόξα Βίρονα έχουμε κάποια. Έχουν και τα 2 γκολ από την φίλη της Δόξας που τραβούσαν από την κερκίδα. Να, να το δούμε, voice over. Να βλέπουμε τα γκολ. Και έρθισε 2-1 την Πεύκη. Πλέον βρίσκεται στο συν 9 από τη 13η θέση. Με πέναλτι προηγήθηκαν. Ναι, με πέναλτι προηγήθηκε η Δόξα Βίρονα. Στη συνέχεια, προηγήθηκε με αυτόν γκολ η Πεύκη. Ισοφάρισε συνέχεια η Δόξα Βίρονα. Μετά η Πεύκη έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Γκιάφα πάλι να ξαναπάρει το προβάδισμα, όμως έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Τελικά ο Σκούρας πέτυχε τον νικητήριο τέρμα και όπως είπαμε, λογικά η Δόξα Βίρονα πλέον έχει κλειδώσει ουσιαστικά την παραμονή. Δύσκολα δεν θα τη δούμε και τη νέα σεζόν στην ΑΕ Γιάννη. Ναι, και επίσης, γιατί θα στεναχωριέται και ο φίλος μας ο κ. Κακογιάννης. Σίγουρα έχει. Δεν θέλουμε να το φαρμακώσουμε. Δώσει και το είναι του για αυτή την ομάδα ο κ. Κακογιάννης. Και τέλος ο Τορούφ, σημαντική νίκη και αυτό με τη σειρά του, επικράτηση του Χαραβιακού με 1-0 και έχει την κατάσταση στα χέρια του όσον αφορά την παραμονή. Ωραία. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Να πούμε εντάχει κάποια και δύο λόγια για Β' και Γ' κατηγορία, Γιάννη. Ναι, να το τρέξουμε. Μία ακόμη νίκη για την Ειρήνη Πετρούπολης, επικράτησε 2-0 στην Γλυφάδα της τοπικής ένωσης. Δεν νομίζω πως μπορεί να χάσει την άνοδο η ομάδα του Γαλινού Νικολαίδη που κάνει εξαιρετική δουλειά. Αθηναϊκός, ο ιστορικός Αθηναϊκός δυστυχώς μάλλον θα συνεχίσει ακόμη μια σεζόν στη Β' Αθηνών μετά το 1-1 που φέραμε τον Ηρακλή Περιστερίου. Δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την κέλα του άφοβου που έμεινε στο 2-2 με τον Άτλαντα Κυψέλης. Σε αυτό αξίζει να σημειωθεί, Γιάννη, ότι μόλις μπήκε ο Χρυσογοίδης, τον φιλοξενούμενο, στο 71, πέτυχε 2 γκολ μέχρι το 76, δίνοντας το προβάδισμα στον Άτλαντα. Τελικά οι γηπεδούχοι έσωσαν τουλάχιστον τον βαθμό. Και τα Ηλίσια επικράτησαν με 4-0 του Κοκακίου και επέστρεψαν στις νίκες μετά από 5 αγώνες. Στο δεύτερο όμιλο, ο Αττικός εκμεταλλεύτηκε την κέλα των Πετραλών και της Λυκόβρησης, επικρατώντας με 1-0 της ΑΕ Περιστερίου και ανέβηκε στην τρίτη θέση, πλησιάζοντας παράλληλα τη Λυκόβρηση στους 2 πόντους στη δεύτερη. Ενώ σημαντικό βήμα παραμενής για τα Μελίσια του Δημήτρη Μαντούκα, 2-1 τον Εγκυζιακό, ο οποίος έχει σοβαρό πρόβλημα η ομάδα του Κυψέλης, αν θέλει να παραμείνει στην κατηγορία. Mm-hmm. Στον τρίτο όμιλο, στην έτσι σπουδαία νίκη του Άρη Πετρούπολης Γιάννη, του Μικρασιατικού, διατηρεί κάποιες ελπίδες η ομάδα των Κίτριν Έριθρων για την άνοδο. Ο Μικρασιατικός βέβαια συνεχίζει και έχει το πρώτο λόγο όσον αφορά την πρωτιά. 4-0 ο Βοτανικός δεν συνάντησε κανένα πρόβλημα στην έδρα του Παράδεισου Αμαρουσίου. Ανθούπολη Παπάγος 1-1 νομίζω υπόθηκε στην αρχή έτσι για τον Κωνσταντακόπουλο Σωτήρας του Θεοφανίδη. Και τέλος η Άμυλα Περιστερίου συνεχίζει την πορεία πρωταθλητισμού στο γέφυρο στον δεύτερο γύρο και έρισε 2-0 την Λαύρα. Και συνεχίζει στην πεντάδα. Τέλος, με την ΓΑΜΑ Αθηνών, το σπουδαίο ντέρμπι του πρώτου μήνου μεταξύ της Πέρα Κλουμπ και του ΑΟ Ηλίου, 2-0 η Πέρα Κλουμπ Γιάννη επικράτησε του ΑΟ Ηλίου, ο οποίο και σταμάτησε το αίτητο σερί των 10 αγώνων. Ξανανέβηκε στην κορυφή ιστορική ομάδα που έχει για παρέα τα Βρυλίσια, που έριξε 5 γκολ μέσα στα Πατήσια. Και τέλος, έπεσε από την κορυφή στον τρίτο όμιλο ο Χαλκιδονικός μετά την ήττα από τον ΑΟ Βίρονα με 2-1 στον τρίτο όμιλο. Ωραία. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Ράπτη για την πραγματικά πλήρη ενημέρωση για όλες τις κατηγορίες της ΕΠΣ Αθήνας, της μεγαλύτερης όσον αφορά σε σύγκριση με την ΕΠΣΔΑ, ΕΠΣΑΝΑ και τον Πειραιά. Θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Κώστα Μιχάλη για ένα σχόλιο. Ο Άρης Πετρούπολης έχει κερδίζει το Μικρασιατικό, coach. Τώρα παίζεις με Παπάγο και μετά έχεις και τον Έμο Πετρούπολης. Τον Έμο Πετρούπολης που είναι τοπικό γιατί είμαστε στο ίδιο γήπεδο, ναι. Και πέφτει ο Έμος Πετρούπολης, άρα θα γίνει
και εκεί μια πολύ μεγάλη μάχη. Και μετά πάμε κατευθείαν στο γήπεδο του Βοτανικού να αντιμετωπίσουμε τον δεύτερο Βοτανικό. Μάλιστα. Λέω τώρα εγώ, από τη στιγμή που μου κερδίζεις το Μικρασιατικό, σαν ανοίγει όρεξη. Θες να δαγκώσεις και τους άλλους. Άρα. Εμείς πάντα έχουμε όρεξη. Δεν μας άνοιξε επειδή κερδίσαμε το Μικρασιατικό. Από τη στιγμή που στο δεύτερο γύρο μπήκαμε στη διαδικασία και είπαμε ότι πάμε να κυνηγήσουμε, να το πω, πήραμε απόφαση μέσα στα αποδυτήρια ότι πλέον δεν ξαναχάνουμε. Κάτι που σημαίνει. Μπήκατε μέσα στα αποδυτήρια, μπήκατε. Τι άλλαξε όμως αγωνιστικά, διορθώσατε κάποιες τέσσερις παίκτες. Τέσσερις παίκτες. Τεράστια συμβολή που σημαίνει ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Το έχουμε αποδείξει σε όλο το δεύτερο γύρο. Ενώ στο πρώτο γύρο τα περισσότερα παιχνίδια θα πρέπει να πω σε εισαγωγικά ότι τα κλέβαμε, στο δεύτερο γύρο είμαστε κυρίαρχοι μες στο παιχνίδι. Και σε όσα παιχνίδια έχουμε πάρει ή έχουμε φέρει μάλλον ισοπαλία, έχουμε φέρει γιατί δεν μπορέσαμε τελικά να αξιοποιήσουμε τις πολλές ευκαιρίες που είχαμε. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και να τερματίσουμε στη δεύτερη θέση ή να πάμε την ομάδα στα μπαράζ. Δυστυχώς δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, εξαρτάται και από το τι θα κάνουν και οι άλλοι, γιατί είναι 48 βαθμούς ο Βοτανικός και είμαστε εμείς 41. Εκεί είναι το μοναδικό ντεζαβαντάζ το οποίο μας κρατάει λίγο. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος δεν πρόκειται να ξαναχάσει. Το Βοτανικό πώς το βλέπετε? Πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά είμαστε και εμείς πάρα πολύ καλή ομάδα και νομίζω ότι. Βλέπω συναρπαστικό φινάλε. Εμείς από την Κυριακή που ξεκινάμε το παιχνίδι με τον Παπάγο, που είναι παιχνίδι που όποιος χάσει χάνεται. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Ένα παιχνίδι που όποιος χάσει χάνεται. Ναι. Συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει. Και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στα παιδιά. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε ένα παιχνιδάκι ακόμα, Φλωρά. Νομίζω ότι ναι. Είναι αυτό, αυτό που προλογίσαμε. Που έγινε το λαθάκι πριν. Γίνονται. Το λοιπόν. Γούσου. Γούσου και Σαριανής και Άγιος Θωμάς. 1-1. Δεν ανέδειξε νικητή το ντέρμπι της 22ης αγωνιστικής του πρώτου μίλου της Β' Έψα ανάμεσα στον Γούσου και Σαριανής και τον Άγιο Θωμά, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Έτσι, δεν εκμεταλλεύτηκαν ποτέ την κέλα του δεύτερου άφοβου που έμεινε στο 2-2 με τον Άτλαντα Κυψέλης και δεν κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά από την προνομιούχο διάδα. Ο Άγιος Θωμάς παντούσε καλύτερα στον πρώτο ημίχρονο και έδειξε να θέλει περισσότερο την νίκη. Στο 15, η ομάδα του Κώστα Τσινιά απόλυσε μεγάλη ευκαιρία με τον Κατσαρό, ο οποίος αστόχησε σε ένα μοναδικό τετατέτ. 5 λεπτά αργότερα, ο Αλικάη μετά από λάθος άμυνας, σούτερε out από καλή θέση. Στο 33 όμως ήρθε η ώρα για τους φιλοξενούμενους να ανοίξουν το σκορ. Ο Παπα-Νικολάου βρήκε με ωραία κάθετη πάσα τον Αναστασάκη, εκείνος πέρασε τον εξερχόμενο Βασιλάκη, γράφοντας το 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι ποδοσφαιριστές του Θανάση Ψήλια μπήκαν αποφασισμένοι για την ισοφάριση, κάτι που κατάφεραν στο 56 και μετά την κεφαλιά του Νάνου. Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να πάρουν τους 3 βαθμούς της νίκης προς το τέλος, όμως ο Κετσές απέτυχε να νικήσει το χρησικό σε 2 περιπτώσεις. Στο 83, σούταρε δυνατά πάνω στον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και μετά από εξαιρετική αντεπίθεση, πλάσαρε, όμως η μπάλα έφυγε ελάχιστα out, χάνοντας σπουδαία ευκαιρία για να χαρίσει τη νίκη στους γηπεδούχους. Ωραία. Λοιπόν, Φλώρα, μου ολοκληρώσαμε και με τα βιντεάκια μας. Έτσι, ακριβώς. Και πάμε για την αποφώνηση. Καταρχάς, να πούμε τον Βασίλη, τον Τζακαρέστο και τον Κώστα τον Ράπτη, να τους ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση που μας δώσαν για Πειραιά και Αθήνα. Να θυμίσουμε επίσης ότι η Αριστεία Στεφανίδου είναι η νικήτρια του διαγωνισμού από το pamebala.gr που κερδίζει ένα γεύμα για 2 άτομα στο Διάβλο, στο Μεζεδοπολείο. Θα την ενημερώσουμε και να ευχαριστήσουμε, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κώστα Μιχάλη να πει 2 κουβεντούλες τελευταίες και να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Coach. Εγώ τίποτα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου κάνατε και ήρθα εδώ μαζί σας και είπαμε 2 κουβέντες. Και από εκεί και πέρα να σας ευχηθώ καλή συνέχεια και πραγματικά μπράβο, γιατί είναι μια εκπομπή η οποία αναδεικνύει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, που εδώ στην Αθήνα χρόνια τώρα δεν υπήρχε κάτι παρόμοιο και εγώ πολλές φορές έκανα παράπονα για το συγκεκριμένο θέμα. Και νομίζω ότι είσαστε πάρα πάρα πολύ αξιέπινοι για το συγκεκριμένο κομμάτι. Να συνεχίσετε έτσι όπως ξεκινήσατε. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και την Athletic Production που είχε
την δύναμη, τη διάθεση, τη θέληση και την τόλμη να βγάλει στον αέρα της Αθήνας σε όλη την Αττική και πανελλαδικά μια τέτοια παραγωγή. Φλόρα μου. Χωρίς εκείνη δεν θα ήμασταν εδώ. Έτσι, μπράβο. Το χταπόδι έχει φύγει από την πισταρία. Ναι, ορίστε κύριε. Το χταπόδι έχει φύγει από την πισταρία. Το χταποδάκι. Το χταπόδι, δεν το είδα παιδιά. Έχει φύγει. Τώρα ήρθε σε σένα. Ναι, όχι, τώρα θα πάει σε σένα. Διώξ' το. Από μένα έφυγε πάντως. Λοιπόν, το χταπόδι μίλησε, Φλόρα μου, και είπε «Θύελα Ραφίνας, δεν φταίω εγώ». Θα δούμε αύριο. Θα δούμε αύριο. Έτσι, εάν είναι, αν επιβεβαιωθούν. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους τηλεθεατές που ήταν και σήμερα πιστοί εδώ στο ραντεβού με το ραστεχνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, για 2 ώρες μέσα από τη συχνότητα του Channel 9 ήταν η εκπομπή «Πάμε μπάλα». Ο Γιάννης Μαυρόπουλος και η Φλόρα η Μάκρη. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη στις 6. Στις 6. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας. Καλό βράδυ.